Αγαπητός, ο δέκτης αυτών των μηνυματών από τον πολύτερο Θεό, σέβεται με την κοινωνική, πολιτική, εκπαιδευτική και θρησκευτική κατάσταση εγώ σας αυτό τα προηγούμενα μηνύματά σας. Διαβαστε με το συγκεντρωμένο λόγο και αποφασετε τι να κάνετε, εάν η απόφαση σας να το πάρει στον κάραμπα, μην κάνετε να εξελιξετε, επειδή είμαι άσφαλη βεβαιωθείτε σας προσεκτικά. Αλλά αν έχετε επιλέξετε να σας σέβετε τα μήνυματα, λέω ότι έχετε καλή και αποδέχετε όλη την όρθη και την εύρεια από τον πολύτερο Θεό. Ασφαλεί ο Θεός να άνοιξει σας όλα τα αυτά τα μήνυματα από όλα τα γεγονότα. Και επίσης άφορα το Πάτερα μας σας δείξετε το δικαίωμα μάντι στο άσφαλο χέρι Του. Με απορρίψα σας ασεσέρ. Ο πολυτελώς υπεύθυνος Θεός. Τα αυτού είναι ένα δώρο για τη νέα χιλιετία ή αιθιοπικό ημερολόγιο ενός νέου έτους παρούσα. Ανακαλύψετε άνθρωπους. Ανοίξτε τα μάτια και τα αυτιά σας για να άκουσετε και δείτε για την πρόσφορα σας. Μη, εμά μπι εγώ ελ εντίγου εμά εν εφε εκιου εδίου, εακαντίου αμα έλα και η αμα εν. Αμαρικός διάλεκτος, σημαντικό πάντα. Σε αυτή την αόρατη αμαρτία που καλύπτετε φορές, εσείς ανθρώπινα είδη, ακούστε τι έχει αποφασίσει ο παντοδύναμος Θεός για τη μοίρα σας. Στις επόμενες σελίδες, μπορείτε να βρείτε πλήρη μηνύματα σχετικά με το ερχόμενο πεπρωμένο μας από τον παντοδύναμο Θεό που αναπνέει. Και αν σας ενδιαφέρει να ακούσετε την απόφαση και την κρίση του τελευταίου του λόγου για κάθε ανθρώπινη μοίρα, απλώς διαβάστε τον ακόλουθο ενδεικτικό πρόλογο πριν διαβάσετε τα κύρια πλήρη μηνύματα. Ένα προτού αποφασίσετε να διαβάσετε αυτά τα μηνύματα που σας στάλθηκαν από τον παντοδύναμο Θεό, τουλάχιστον θα πρέπει να έχετε κάποια γνώση για το τι σημαίνει πίστη και να αντιλαμβάνεστε και αυτά τα μηνύματα. Πρέπει να έχεις λίγη πίστη. 2. Πρέπει να είσαι ένα άτομο ευγενικό, ειλικρινές και ειλικρινές με κάθε τρόπο προσέγγισης σε κάθε ανθρώπινο είδος, για να κατανοήσεις τον τρόπο ζωής, ιδιαίτερα πιστεύοντας τον παντοδύναμο Θεό. Πίστη πρέπει να είσαι έτσι, για να ξεφύγεις από την ερχόμενη κόλαση πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου στα χέρια του παντοδύναμου Θεού. 3. Σε αυτόν τον πλήρως χαμένο κόσμο. Η εμφάνιση αυτών των μηνυμάτων δημιούργησε μια έκπληξη για λίγους, αλλά και για πολλούς ανθρώπους που έχασαν τον εαυτό τους σε αυτόν τον δαιμονοποιημένο κόσμο. Αυτά τα μηνύματα θα είναι διασκεδαστικά και γέλια. 4. Τόσοι πολλοί άνθρωποι μπορούν να θέσουν μια ερώτηση, γιατί δεν άκουσαν αυτά τα μηνύματα για όλα αυτά τα 3 και 1/2 χρόνια. Όπως οι άντρες είναι ειλικρινείς, δείχνει την προθυμία τους να γνωρίζουν την πραγματική αλήθεια. Για αυτήν την ειλικρινή ερώτηση θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έχω κάνει όμικρον με τον ότι καλύτερο μπορώ για να ενημερώσω όλα τα έθνη για αυτά τα μηνύματα. Είχα δώσει τα πλήρη μηνύματα σε όλες τις ενδιαφερόμενες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, όπως ΟΗΕ, ΕΕΕ, ΙΤΑΒΙΤΑ, ΙΠΑ Κίνα, Ρώσια, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία, Ινδία, Νόρβηγια, Ιαπωνία και Νότια Αφρική, Αυστραλία, Αίγυπτος, και πριν από 2 χρόνια είχα επίσης δώσει τα πρώτα μηνύματα για 17 αρχηγούς κρατών μέσω των πρεσβευτών τους. Είμαι φτωχός και άπορος γιος και υπηρέτης του παντοδύναμου Θεού, τι μπορώ να κάνω πέρα από αυτό. Έδωσα στην αξιόπιστη κυβέρνησή σας, για να σας ενημερώσουν πρέπει να ήταν η ευθύνη τους, αλλά δεν το έκαναν όπως αναμένετε να κάνουν. Θυμηθείτε όλα τα ανθρώπινα είδη, γιατί δεν σας είπαν οι εκλεγμένοι ηγέτες σας σχετικά με την τύχη σας που αποφασίζουν την εμφάνιση των μηνυμάτων. Όσο για μένα ο λόγος είναι, όλοι οι σημερινοί ηγέτες είναι δαιμονισμένοι αφοσιωμένοι υπηρέτες του διαβόλου, αν και φαίνονται ειλικρινείς άνδρες του Θεού, το γεγονός είναι ότι δεν είναι το πραγματικό τους πρόσωπο είναι να υπηρετούν τον διάβολο, τον κύριο τους. Λόγω της διαβολικής τους τάσης, κρατούν όμικρον με τον ότι μπορεί να σας βοηθήσει να υποστηρίξετε την αλήθεια. Κάθε άτομο που υποστηρίζει την αλήθεια είναι εχθρός για τους σημερινούς παγκόσμιους ηγέτες που εξυπηρετούν το συμφέρον του διαβόλου. Έτσι, απέκρυψαν τις πληροφορίες που έχει το δικαίωμα σας να γνωρίζετε. 5. Εκείνοι που δεν γνωρίζουν και σέβονται τον Δημιουργό τους ο παντοδύναμος Θεός, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, θα δοθούν σε ένα θαμπό μυαλό, αυτή είναι η αλήθεια που βλέπουμε σήμερα. 6. Όλα τα έθνη της γης μας σκέφτονται και βλέπουν τους λόγους μια φορά.
που σας βλέπουν σήμερα, οι παγκόσμιοι ηγέτες της εποχής μας στην πολιτική και τη θρησκεία, όπως βλέπετε φωνάζουν πολύ για τη δημοκρατία, με αυτή τη μάσκα της δημοκρατίας να καλύπτεται και λένε και κλαίνε σαν να είναι υπερασπιστές κάθε ανθρώπινου είδους, παντού ορκίζονται και δίνουν τα λόγια τους για υπόσχομαι καθώς είναι οι φύλακες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λοιπόν, αυτές οι λέξεις έχουν γίνει σε πράξεις. Θα μπορούσατε να δώσετε τη μαρτυρία σας. Δεν νομίζω. Κατά τη διάρκεια του θανάτου σας, μέσα από όλες τις μορφές καταστροφής σας υπόσχονται τη ζωή σας που είναι ασφαλισμένη, όταν χάνετε τη δουλειά σας, σας τρέφουν μια υπόσχεση, αλλά όπως βλέπετε ότι διασώζουν τα πλούτη. Είναι επίσης οι φύλακες των πλούσιων ανδρών. Και πάλι όταν ερχόμαστε στους θρησκευτικούς ηγέτες, κάνουν επίσης το ίδιο, όπως κάνουν οι κοσμικοί ηγέτες. Αυτοί οι θρησκευτικοί ηγέτες, εάν είναι αληθινοί υπηρέτες του παντοδύναμου Θεού, θα σας έλεγαν γιατί είστε στον χαμένο δαιμονοποιημένο τρόπο και επίσης θα σας είχαν πει για το ερχόμενο πεπρωμένο και τη μοίρα σας που αποφασίστηκε από τον παντοδύναμο Θεό, αλλά δεν μπορούν, επειδή και αυτοί είναι διάβολοι υπηρέτες τυφλωμένοι από αυτήν την παγκόσμια γνώση, δύναμη, απληστία και χρήματα, πώς θα μπορούσαν να σας πουν τον τρόπο σωτηρίας. 7. Μετά την εμφάνιση αυτών των μηνυμάτων, σχεδόν όλοι οι ηγέτες εξακολουθούν να κρύβουν την αλήθεια και προσπαθούν να υπερασπιστούν τη διανομή αυτών των μηνυμάτων. Καθώς βλέπετε τα συμπτώματα της επερχόμενης κόλασης, οικονομικής κρίσης, χρηματοπιστωτικής κρίσης, φυσικών καταστροφών, θανατηφόρων ιών, της ζέστης του καιρού κλπ. Κατέστησαν σαφές τι θα ακολουθήσει σε αυτόν τον δαιμονισμένο κόσμο. 8. Όπως το βλέπετε, η ποιότητα γραφής των μηνυμάτων και η γραμματική σειρά δεν είναι καλή, αλλά σας συμβουλεύω να προσέχετε τα μηνύματα μόνο σε όλα τα σημεία. 9. Τόσοι θρησκευτικοί τομείς προσπαθούν να θέσουν εμπόδιο στη διανομή αυτών των μηνυμάτων, αλλά θέλω να τους πω ένα πράγμα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν υπάρχει άλλο επιχείρημα, όχι περισσότερο χρόνο για να κάνετε τους μισητούς δαιμονοποιημένους τρόπους της σκοτεινής διαβίωσης. Το μόνο πράγμα που θα μπορούσατε να πάρετε είναι αυτά που λένε τα μηνύματα και ποια θα αποφασίσει για την επόμενη μοίρα σας. Αυτά τα μηνύματα δεν προήλθαν από τη σειρά κανενός, αλλά μόνο από την εντολή, τη θέληση και τη διαταγή του μοναδικού Θεού που δημιούργησε όμικρον με τον ότι το όνομα του είναι ο Πολυτελός Θεός. 10. Προτού κρίνετε τα μηνύματα, διαβάστε το με καρδιά και μυαλό και επανειλημμένα, όπως όλοι μας το βλέπουμε, ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται στα πρόθυρα της εισόδου σε πλήρη και πλήρη καταστροφή και εξόντωση, από το τιμωρητικό χέρι του παντοδύναμου Θεού. Έτσι όλα τα απαραίτητα συμπτώματα γίνονται πλέον ορατά, όλες οι μορφές κρίσης και όλες οι μορφές φυσικών καταστροφών είναι όλα σημάδια της ερχόμενης κόλασης με αόρατη πλήρη δύναμη καταστροφής, οπότε καλύτερα να ακούτε για τη δική σας ασφάλεια, εάν το παραμένετε. Είναι στο χέρι σας. Έχετε δημιουργηθεί για να διαφοροποιήσετε το κακό από το καλό, όλες οι αποφάσεις του παντοδύναμου Θεού βασίζονται στις δικές σας προσωπικές επιλογές. Οι σημερινές γενιές είναι τυχερές, επειδή τους έχουν δοθεί συμβουλές, ανέχονται με πολλούς τρόπους μετάνοιας. Αλλά το ανθρώπινο είδος δεν το πήρε ποτέ ως χρυσή ευκαιρία, αλλά αντίθετα, γύρισε την πλάτη του ενάντια στην αγάπη του δημιουργού του. Τώρα ήρθε ο τελικός ματ, εξαρτάται από όλους να αποφασίσουν τα μηνύματα βάζουν τα πάντα μπροστά σας, οπότε εναπόκειται σε εσάς να διαβάσετε και να γνωρίζετε την κρυφή αλήθεια της ερχόμενης μοίρας σας. Εισαγω καλή άναγνωση και κατανόηση. Μήνυμα 1. Πια όλα τα ανθρώπινα είδη. Έκδοθη στις 7 Νοεμβρίου 1998, Αιθιοπικό ημερολόγιο. Ήταν με τόνο. Έκδοθη στις 15 Νοεμβρίου 2006, Ευρωπαϊκή ημερολόγιο. Αυτό το μήνυμα είναι η πρώτη απόφαση, θα πρέπει να αναφέρονται ως κίτρινο φως. Ειδοποιήσεις. Διαβάστε προσεκτικά τα μηνύματα. Όταν δίνετε σε άλλους πρέπει να δώσετε όλες τις σελίδες. Μην αφαιρείτε την προσθήκη ή τη μεταρρύθμιση, αν το κάνατε θα υποστείτε τιμωρία. Δώστε το ελεύθερα, όπως σας έκανα, όσοι σας δίνουν πρόθυμα, μπορείτε να δεχτείτε μόνο τις δαπάνες σας. Να το στείλετε με φαξ, να το στείλετε, να κυκλοφορήσετε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο κλπ. Εκτυπώστε το σε περιοδικά, ειδησιογραφικές εφημερίδες, βάλτε τον στον αέρα στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση σε οποιοδήποτε μέσο.
Για όσους δεν κάνουν ποτέ σύμφωνα με τις παραγγελίες των μηνυμάτων, πρέπει να διαβάσετε από τη λίστα παραγγελιών τι τιμωρία θα υποστούν. Κανείς δεν απαγορεύεται να κάνει ωραίο καθήκον. Ούτε είναι ηγέτης, ούτε άτομο, μετριούνται σύμφωνα με την ειλικρινή και μετανοούμενη πράξη τους. Κάθε καλή πράξη ξεκινά από μια απλή πράξη. Σας εύχομαι καλή κατανοητική άναγνωση. 7 Νοεμβρίου 1998 Αιθιοπιό ημερολογείο. Μήνυμα μια για όλους τους ανθρωπίνους άγονες. Ποιος κάλυμα σε όλες τις πρόσωπες της γης. Ασφαλίστε την εύθυνη και δωρεάν ευχαριστούμε στο όνομα του. Αμπίγου ο Έλεντι Μαενεύ, Εκεϊντίου, Ακαντίου Αμαέλα και Ι, ο πόλυτελος Θεός. Ας επαινηθεί και τιμηθεί το ιερό του όνομα. Αμήν. Ας ευχαριστήσουμε τον Δημιουργό όλων των ανθρώπινων ειδών που κατοικούν σε όλα τα πρόσωπα της γης. Για όλους εσάς που ζείτε με διαφορετικές γλώσσες, μέρη, διαφορετικούς πολιτισμούς, σε όλες τις διαφορετικές περιοχές, πολιτείες, υπήρους και σε όλα τα μέρη των πλανητών μας. Σας επιτρέπει να απευθυνθείτε σε αυτά τα μηνύματα και να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Αυτοί που ηγούνται των παγκόσμιων εθνών και εκείνοι που είναι ηγέτες διαφορετικών θρησκευτικών θεσμών, ως ιεροκήρυκες, διοργανωτές και ως πατέρες. Όσοι από εσάς είστε μελετητές, φιλόσοφοι, διοικητές στρατού, βασιλιάδες, ηγέτες διεθνών οργανισμών, εκείνοι από εσάς που πιστεύετε ότι κυβερνάτε τον κόσμο με τη δύναμη και τον πλούτο σας, ιδίως στην Αμερική, Βαβυλώνα και εκείνους από εσάς που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μοιχείας και της αμαρτίας της, Ευρώπη, Ασία, Αραβία, Λατινική Αμερική, Αφρικανική και όλα τα μικρά πολιτείες που έχουν δημιουργηθεί για να εξυπηρετούν τον κύριο ΗΠΑ. Και εσάς, ποιοι του παντοδύναμου Θεού που βρίσκονται σε μεγάλη δυσκολία και πρόκληση λόγω της πίστης και της αγάπης σας για τον παντοδύναμο Θεό. Γιατί είμαι γεμάτος ύλη το πνεύμα μέσα μου με περιορίζει, βλέπω ότι η κοιλιά μου είναι σαν κρασί που δεν έχει εξαερισμό. Είναι έτοιμο να σκάσει σαν καινούργια μπουκάλια. Θα μιλήσω, για να ανανεωθώ. Θα ανοίξω τα χείλη μου και θα απαντήσω. Εργασία 32:18-20. Όπως ανέφερε ο παντοδύναμος Θεός, λόγω της επιβολής που μου επιβλήθηκε, άκουω ότι θα εκδώσω αυτό το μήνυμα του παντοδύναμου Θεού. Υποστήριξα με τον Λόρδο και με το μυαλό μου να μην μιλήσω, όπως έκανε ο Τζόνας. Αλλά αντιστέκοντας το θέλημα του Κυρίου, δεν μπορώ να προχωρήσω περισσότερο. Δεν μπορώ λοιπόν να σταματήσω ή να αντισταθώ στον Χαμ. Ακόμα και αν είμαι λυπημένος, θα σας πω για την ερχόμενη μοίρα του πλανήτη Γη μας. Γιατί πρέπει να υπακούω στις εντολές του. Άφηστε την πάρουσα προειδοποίηση και την κρίτικη άποφαση σε εσάς. Είμαι τόσο μικρό στη γνώση. Είμαι αμαρτωλό άτομο που δεν έχει τίποτα στην καθημερινή μου ζωή. Είμαι ο πολίτης της Αιθιοπίας την οποία την αναφέρεται πάντα ως η φτωχότερη χώρα του κόσμου. Αυτό το μήνυμα έχει 4 μέρη. 1. Για τους σύγχρονους μας μελετητές, κυβερνήτες, ιεροκήρυκες, κυρίους αμαρτιών, μοιχείες, σοδομίτες, δολοφόνοι, ληστές, εχθροί των άπορων ανθρώπων. Γενικά, ο γιος και οι υπηρέτες του διαβόλου που εργάζονται μέρα και νύχτα για την καταστροφή των νόμων και εντολών του παντοδύναμου Κυρίου. Αυτό το μήνυμα είναι για τα φίδια της εποχής μας. 2. Αυτό το μήνυμα απευθύνεται σε όσους είναι οργανωμένοι, υπό την ομπρέλα της θρησκείας, όπως καθολικοί προτεστάντες, ορθόδοξοι, αγγλικανικοί και οι υπόλοιποι που θεσμοθετούνται με το όνομα του χριστιανισμού. 3. Για όλους εκείνους που υποφέρουν πάντα εξαιτίας αυτού του πλανήτη καλύπτονται σοβαρές αμαρτίες. 4. Αυτό το μήνυμα απευθύνεται στην Αιθιοπία και στους ηγέτες της. Σε γενικές γραμμές, σε αυτό το μήνυμα θα λάβετε ότι οι αμαρτίες και τα εγκλήματα του κόσμου και του έθνους θα τιμωρηθούν και θα κριθούν για τα βαθιά ριζωμένα εγκλήματα και τις αμαρτίες του. Για να ακούσω αυτήν την απόφαση. Και τιμωρία μπορεί να είστε πρόθυμοι να γνωρίζετε ή όχι, αλλά εξαρτάται από εσάς. Θα σε πάει. Ο κύριος διάβολος σου, της γνώσης σας, ο πλούτος σας δεν σας σώζει ποτέ. Αυτό το μήνυμα πιστεύετε ότι λέει στους αμαρτωλούς το ερχόμενο ένταλμα θανάτου τους. Για ειλικρινή και ευγενικό άνδρες του παντοδύναμου Θεού, πρόκειται να ακούσουμε του να κρίνει τη φωνή, την πατρότητα του κότητας και τη φρουρά του ενάντια σε κάθε κίνδυνο. Για όσους αναφέρονται στον Ι.
Ένα αυτό είναι το μήνυμα, ανοίξτε τα αυτιά και τα μάτια σας και ακούστε. 1. Ποιοι είμαστε όλοι εδώ ζωντανοί σήμερα. Ο Κύριος μίλησε και σας διέταξε να τηρήσετε την ημέρα του Σαββάτου. Τιμήστε τον πατέρα και τη μητέρα σας ως Κύριο το πρόσωπο με πρόσωπο στο βουνό από τη μέση της φωτιάς, στάθηκα μεταξύ του Κυρίου και εσάς εκείνη την εποχή. Για να σας δείξω τον λόγο του Κυρίου. Γιατί φοβόσασταν λόγω του φωτιά και δεν ανέβηκε στο βουνό, λέγοντας. 2. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου που σε έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου από το σπίτι της δουλείας. 3. Δεν θα έχετε κανέναν άλλο Θεό μπροστά μου. 4. Δεν θα πρέπει να κάνει για σας οποιαδήποτε είδωλα ή οποιαδήποτε παρόμοια κότητας κάτι που είναι στον ουρανό επάνω ή όσα είναι στη γη κάτω ή που είναι στα νερά κάτω από τη γη. 5. Δεν θα υποκλείσεις τον εαυτό σου μπροστά τους, ούτε θα τους υπηρετείς, για μένα ο Κύριος, ο Θεός σου ζηλεύει τον Θεό, επισκέπτοντας την ανομία των πατέρων στα παιδιά της τρίτης και τέταρτης γενιάς αυτών που με μισούν. 6. Και δείχνοντας έλεος σε χιλιάδες από αυτούς που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου. 7. Δεν θα πάρετε μάταια το όνομα του Κυρίου του Θεού σας. Διότι ο Κύριος δεν θα τον κρατήσει. Κρατήστε την ημέρα του Σαββάτου για να την αγιάσετε, όπως σας έχει διατάξει ο Κύριος ο Θεός σας. Ένας καταπληκτικός αμαρτωλός της εποχής μας, ποιοι είσαι τελικά. Σας λέει, ο παντοδύναμος Κύριος. Είστε γεμάτοι περηφανικότητας που βασίζονται στην επιθυμία σας και έχετε παραμελήσει ο παντοδύναμος Κύριος. Ποιος έχει τεντώσει και δημιουργήσει αυτήν τη γη και τον ουρανό. Σκουπιδοτενεκές, τελικά ποιος είσαι. Οι γη του φιδιού γελούν και προσβάλλουν τον δημιουργό σας, ποιος θα κάνει όλα αυτά. Εάν η αναπνευστική μύτη σας κλείσει, θα πεθάνετε αμέσως. Λοιπόν ποιος είσαι, απλά θυμηθείτε, είστε κάδος απορριμμάτων και τίποτα στο θέαμα του παντοδύναμου Κυρίου. Απλώς ακούστε τι σας λέει ο Κύριος. Ποιος μέτρησε το νερό στο κύλο του χεριού του και συνάντησε τον ουρανό με το σπάν και κατάλαβε τη σκόνη της γης σε ένα μέτρο και ζύγισε τα βουνά σε κλίμακες και τους λόφους σε ισορροπία. Ποιος έχει καθοδηγήσει το πνεύμα του Κυρίου ή που του έχει διδάξει ο σύμβουλός του. Με ποιος πήρε συμβουλή και ποιος τον έδωσε οδηγίες και τον δίδαξε στον όρκο της κρίσης και του δίδαξε γνώση και του έδειξε τον τρόπο. Κατανόηση. Ιδού, τα έθνη είναι σαν μια σταγόνα κάδου και υπολογίζονται ως η μικρή σκόνη της ισορροπίας, ιδού, παίρνει τα νησιά ως πολύ μικρό πράγμα. Και ο Λίβανος δεν αρκεί για να κάψει ούτε τα θηρία εκεί επαρκούν για μια καμένη προσφορά. Όλα τα έθνη μπροστά του δεν είναι τίποτα και του υπολογίζονται λιγότερο από τίποτα και ματαιοδοξία. Σε ποιον τότε θα παρομοιάσετε τον Θεό? Ή ποια ομοιότητα θα συγκρίνεται με εσάς? Ιχαΐατ 40:12-19. Για τον λόγο του παντοδύναμου Θεού που αναφέρθηκε παραπάνω, τι είδους απάντηση έχετε? Δεν έχεις τίποτα να πεις, αλλά κάνατε τον εαυτό σας πάνω από τον Θεό, στηριζόμενοι στις γνώσεις σας. Κάνατε τον εαυτό σας αποφασιστικό και απαγορευτικό για οτιδήποτε. Παραμελήσατε τον λόγο του Θεού. Αντί του λόγου του, φτιάξατε τους δικούς σας νόμους. Σβήσατε τον λόγο του παντοδύναμου Θεού. Το αντικαταστήσατε από τον νόμο σας. Ήταν σαφές για να δείτε περήφανοι για σας κότητας, η επιτυχία σας στην επιχείρηση και τη σοφία που γίνονται για την άρνηση της ύπαρξης παντοδύναμου Θεού. Είναι λοιπόν αόρατο, δεν μπορεί να φανεί στο μέλλον και δεν ήταν αμαρτωλός σαν και εσένα. Δεν σας διατάζει ο παντοδύναμος Θεός. Ο Θεός των πάντων Κύριος, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Μωυσή, ο Θεός του Ηλία, ο Θεός του Παύλου, ο Θεός του Ιωνά δεν σας διέταξε. Δεν είπε ως εξής. Οι 10 έντολες. 8. Και ο Μώσης κάλεσε όλο το Ισραήλ και τους είπε, ακούστε, όου. Ισραήλ, τα αγάλματα και την κρίση που μιλώ στα αυτιά σου σήμερα, για να τα μάθεις και να τα κρατήσεις και να τα κάνεις. Ο Κύριος του Θεού μας έκανε μια διαθήκη μαζί μας στο Χόρεμ. Ο Κύριος δεν έκανε αυτή τη διαθήκη με τον πατέρα μας, αλλά με εμάς, ακόμη και εμάς. 9. Αλλά οι 6 μέρες θα πρέπει να εργαστούν και να κάνουν όλη τη δουλειά σας.
10. Η 7η ημέρα είναι το Σάββατο του Κυρίου ο Θεός σου, σε αυτό δεν θα κάνεις καμία δουλειά, εσύ, ούτε ο γιος σου, ούτε η κόρη σου, ούτε οι άντρες σου, ούτε οι υπηρέτες σου, ούτε το πόδι σου, όχι ο κόλος σου, όχι οποιοδήποτε από τα βοηδή σας, όχι το ξένο που βρίσκεται μέσα στις πύλες σας, ότι ο υπηρέτης σου και ο υπηρέτης σου μπορεί να ξεκουραστούν όπως και εσύ. 11. Και θυμηθείτε ότι ήσασταν υπηρέτης στη γη της Αιγύπτου και ότι ο Κύριος ο Θεός σας σε έφερε από εκεί μέσα από ένα δυνατό χέρι και με ένα τεντωμένο χέρι. Επομένως, ο Κύριος ο Θεός σας, σας διέταξε, ότι οι μέρες σας μπορεί να παραταθούν και ότι μπορεί να πάει καλά μαζί σας στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα σκοτώσεις, ούτε θα κάνετε μοιχεία, ούτε θα κλέψεις. Ούτε θα καταθέσετε ψευδή μάρτυρα εναντίον του γειτονά σας. Ούτε θα θέλεις τη γυναίκα των γειτόνων σου. Επίσης, δεν θα λαχταράτε το σπίτι του γειτονά σας, το χωράφι του, ή τον υπηρέτη του, το πόδι του, ή τον κόλο του, ή οτιδήποτε άλλο είναι οι γείτονές σας. Δεύτερον Νομιά 5:1-21. Όλες αυτές οι εντολές που αναφέρονται παραπάνω διατάσσονται από τον παντοδύναμο Θεό μας. Αλλά τους αρνήσατε και τους παραμελήσατε. Μπορείτε εβραίωσε τη μοιχεία ως σωστή καθήκον και να το νομιμοποιηθεί και το βάζουμε στο πράξη. Ακόμα και αν το περάσετε, φυτέψατε και πάλι τις πιο μισητές πράξεις του Σόδωμη σε πολύ πιο πέρα το κάνατε στην εκκλησία. Το εξασκήσατε ρουτίνα. Τα θηλυκά κάνουν επίσης το ίδιο. Κάνατε μια γυναίκα επίσκοπο. Με το σπάσιμο και την παραμέληση ενός από τον παντοδύναμο Θεό, διατάξτε τα 10 επιδοτήσεις που λέει μη σκοτώνεις, ποτέ δεν τις έδωσες αξία, έτσι για χάρη της εξουσίας, του πλούτου, για δουλειά για τιμή που σκότωσες και ακόμα σκοτώνεις. Ποτέ δεν ικανοποιήσατε σκοτώνοντας ένα ή δύο άτομα, οπότε για να ικανοποιήσετε τη δίψα σας για δολοφονία, δημιουργήσατε τα περισσότερα καταστροφικά όπλα όπως το νιούκλερ. Έτσι σκοτώσατε σε εκατομμύρια. Είστε μελετώντας την τέχνη της θανάτωσης ως τέχνη. Οι πρόγονοί σου έμαθαν τη δολοφονία από τον διάβολο που ονομάζεται Γκάβρεαλ. Χθες σας δίδαξε να σκοτώσετε ένα άτομο Αμπιεαέλ. Αλλά σήμερα σας έκανε να γνωρίσετε την τέχνη να σκοτώνετε εκατομμύρια ταυτόχρονα. Όπως όλοι το βλέπουμε συγκεντρώσατε πυρηνικά, βιολογικά, χημικά, νέτρονια, πίδακες, βόμβες, δεξαμενές, πυροβολικό και πυράβλους. Για να το πούμε αληθινά ποιος ξέρει τον αριθμό των όπλων σας τα οποία έκρυψες. Εκτός από τον Κύριο και τον Διάβολο ο Κύριος σας. Με όλα αυτά τα συσσωρευμένα όπλα, σκοτώσατε και εξακολουθείτε να σκοτώνετε για εξουσία, πλούτο, φήμη κλπ. Μην στείλ. Αυτή είναι μία από τις 10 εντολές που την παραβιάζει και την παραβλέπει, με διαφορετική τακτική και σύστημα κλεμμάτων και απατεώνων ανθρώπινου είδους. Μην δίνετε ψεύτικο μάρτυρα, μαρτυρία. Αυτή η εντολή του Κυρίου παραμελείται πάντα από όλους τους άνδρες και τις γυναίκες. Κάθε μέρα κάθε ένα ψέμα. Επιπλέον, όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες μαθαίνουν ψέματα ως τέχνη. Κάθε ηγέτης, κυβερνήτης παίρνει ψέματα ως ικανότητα τέχνη της διπλωματίας. Το χρησιμοποιούν ως σύστημα για να κυβερνούν και να εξαπατούν τους ανθρώπους που κυβερνούν. Αγαπήστε τον αδερφό σας όπως αγαπάτε τον εαυτό σας. Αυτή η εντολή έχει ήδη απαγορευτεί εντελώς και διαγραφεί. Ανταυτού, αρπάζει τα αντικείμενα του αδερφού του και της γυναίκας του. Τιμήστε τη μητέρα και τον πατέρα σας. Αυτή η εντολή είναι επίσης ένα ξεχασμένο γεγονός. Αντί να σεβαστεί, τους ατιμάζει. Αυτός ή αυτή κρίνει τους πρεσβύτερους τους και αποφασίζει για τη μοίρα τους. Τηρήστε την ημέρα του Σαββάτου. Κανείς δεν παρατήρησε αυτήν την παραγγελία, έχει ήδη παραμελήσει αυτές τις εντολές. Μην καλέσεις το όνομα του πατέρα σου για τίποτα. Αυτές οι εντολές διαγράφονται επίσης αντί αυτού ορκίστηκε με το όνομα του Θεού με ψέματα. Επιτέλους ο Κύριος το διέταξε, μη λατρεύετε άλλους θεούς. Ζηλεύω αυτό και θα γεμίσω με θυμό. Αυτή η εντολή δεν έκανε ποτέ τον άνθρωπο να τον φοβάται, αλλά η ανθρώπινη φυλή δημιούργησε τους δικούς του θεούς. Χρήματα, γνώσεις, τιμές, είδωλα και λαχτάρα, όλα αυτά έγιναν ο Θεός του. Ο άνθρωπος δεν μέτρησε ποτέ τη ζωή όπως ο Θεός διέταξε, ανταυτού ονειρεύεται χρήματα, γνώση, και τα δύο έγιναν ασφάλιση ζωής του.
στηρίζεται στη γνώση και τα χρήματά του. Καλεί τον παντοδύναμο Θεό για να μοιάζει μόνο με χριστιανική και πρόσχημα για την άλλη κύρια επιθυμία του. Ζητά από τον Θεό μόνο για την υπογραφή του. Ο άλλος γίνεται με τη δική του θέληση. Ο παντοδύναμος Θεός δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη συνολική του ζωή, μάρτυρα σήμερα είναι η προαναφερθήσα πραγματικότητα. Η πρώτη σοφία είναι να φοβάσαι τον παντοδύναμο Θεό. Αυτό θα μπορούσε να εκδηλωθεί μόνο με την τήρηση, σεβασμό και αλλαγή στην πράξη των νόμων του Κυρίου. Για να είναι έτσι, ο άνθρωπος πρέπει να πιστεύει από την καρδιά, το μυαλό και την ψυχή του και επίσης πρέπει να το κάνει πρακτικό και να υπακούει στους νόμους του Κυρίου. Αλλά είναι αληθινό, κανείς δεν το χρησιμοποιούσε, σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Λοιπόν, φίδια, κάνατε ολόκληρο τον κόσμο να βυθιστεί με τη θάλασσα των αμαρτιών. Σε όλα τα μέρη όστι η αμαρτία γη βασίλευε, για να είναι εμποτισμένο με την αμαρτία, θεωρείται ως τιμή. Όταν δυθείτε καλά, φαίνεται υπέροχο άτομο, όταν βλέπεις την εξουσία, φαίνεται σαν αληθινός κριτής. Αλλά καθώς το εξωτερικό νεκροταφείο είναι τόσο όμορφο και το εσωτερικό του είναι γεμάτο με αποσυνθέσεις, ωστά, ερμήτες. Το ίδιο ισχύει και για το εσωτερικό σας περισσότερο. Καθώς η πόλη σας είναι όμορφη και υπέροχη, δεν έχει καμία χρησιμότητα, όσοι ζουν μέσα της είναι φίδια και άγρια ζώα. Λόγω αυτών των γεγονότων, το αυτί του σπιτιού μας δεν μπόρεσε να σας μεταφέρει. Και ο εθέρας είναι στον αέρα, στη γη, στη θάλασσα, όπου όλες οι αμαρτίες σας γέμισαν όλα αυτά. Σε κάθε πρόσωπο της γης το κάλυψε το χέρι και ο πατέρας του διαβόλου. Δεν μένουν μέρη. Λοιπόν, πώς θα μπορούσατε να βγείτε από αυτήν την αμαρτωλή μου σχήμα ζωή? Ποτέ. Το κάνεις. Όχι. Επειδή έχει ήδη γίνει η συμπεριφορά σας. Κάθε φίδια να παράγει ένα άλλο φίδι, οπότε είσαι φίδια παρόλο που έχετε δημιουργηθεί ως άνθρωπος, το καθήκον και η δράση σας είναι ίδια με το φίδι. Ο παντοδύναμος Κύριος λέει αυτά τα λόγια για σένα, άκου. Σταθείτε τώρα με σου μαγικά και με ένα πλήθος των μαγείες, όπου το εσύ έχεις εργαστεί από σου νεολαίας, αν ναι, να είσαι πρέπει να είναι σε θέση να το κέρδος, αν είναι έτσι εσύ μάγεστε επικρατήσει. Είστε κουρασμένοι στο πλήθος των συμβουλίων, ας τώρα οι αστρολόγοι, οι αστρονόμοι, οι μηνιαίοι προγνωστικοί, να σηκωθούν και να σε σώσουν από αυτό το πράγμα που θα έρθει πάνω σου. Ιδού, θα είναι τόσο λεπτή η φωτιά θα τους καίει, δεν θα παραδοθούν από. Τη δύναμη της φλόγας, δεν πρέπει να θερμαίνεται άνθρακας ούτε φωτιά για να καθίσει μπροστά της. Έτσι θα είναι σε εσάς, με τους οποίους έχετε εργαστεί, ακόμη και οι έμποροι, από την νεολαία, θα αναρωτηθούν όλοι στη συνοικία του και κανείς δεν θα σας σώσει. Η Αϊάτ 47:12-15. Όπως είδατε παραπάνω, από τον λόγο του παντοδύναμου Κυρίου, κανείς δεν σας σώζει εκτός από Αυτόν. Κύριος, αυτό που έχετε χτίσει θα καταστραφεί. Τι έχετε δουλέψει σε όλες τις ηλικίες σας. Ότι οι πολιτισμοί σας και τι πίστευε από μικρό κράτος κουκούλας ασκότητας μέχρι αυτό το μεγάλο κράτος κότητας ποτέ δεν θα σας κάνει να ξεχωρίζουν από τις γνώσεις και τον πλούτο σας, αλλά στο αντίθετο θα διαγραφεί εντελώς και γίνεται ένα κάδο απορριμμάτων. Πως πέφτεις από τον παράδεισο. Ο Λούσιφερ γιος του πρωινού. Πως μειώνεται το έδαφος που αποδυναμώνει τα έθνη. Για το πως είπε στην καρδιά της καρδιάς. Θα ανέβω στον παράδεισο. Θα τοποθετήσω τον θρόνο μου πάνω από τα αστέρια του Θεού τη στιγμή της Εκκλησίας στις πλευρές του Βορρά θα είμαι σαν το ψηλότερο. Η Αϊάτ 14:12-14. Το κύριο όνειρο του διαβόλου σας είναι όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Όπως σας δίδαξε πάντα προσπαθείτε να μείνετε στη σελήνη, ακόμη και πέρα από αυτόν στον Άρη. Τα διαστημικά σας πλοία πάνε πάντα και έρχονται, για να κάνουν τα όνειρα σας πραγματικότητα. Ο πατέρας σου διάβολος ονειρεύεται να είναι πάνω από τον Θεό. Είστε μαθητές του, οπότε δεν έχετε διαφορετικά όνειρα, ζείτε και προσπαθείτε όπως σας δίδαξε να είστε. Αλλά για τίποτα και είναι αλήθεια και αναμφίβολα θα γίνετε τίποτα. Ωστόσο, θα πέσετε στην κόλαση στην πλευρά του λάκκου. Εκείνοι που σε βλέπουν θα σας κοιτάνε στενά. Λέγοντας είναι αυτός ο άνθρωπος που έκανε τη γη να τρέμει. Αυτό ταρακούνησε τα βασίλεια που έκαναν τον κόσμο ως έρημο και κατέστρεψαν τις πόλεις εκεί. Αυτό δεν άνοιξε το σπίτι των κρατουμένων του. Όλοι οι βασιλιάδες των εθνών, ακόμη και όλοι, βρίσκονται στη δόξα, όλοι στο σπίτι του.
αλλά είσαι υπόθεση έξω από τον τάφο σαν ένα αμπλαβές υποκατάστημα και ως ρούχα εκείνων που σκοτώθηκαν, ποθούνται με ένα σπαθί. Αυτό κατεβαίνει, στις πέτρες του λάκου, ως καράκας ποδοπατημένος κάτω από τα πόδια. Αν και δεν θα ενωθούν μαζί τους σε ταφή, επειδή έχετε καταστρέψει. Η γη και σκότωσε τους ανθρώπους. Οι κακοί σπόροι δεν θα είναι ποτέ γνωστοί. Προετοιμάστε τη σφαγή για τα παιδιά του για την ισότητα των πατέρων τους, ότι δεν σηκώνουν ούτε κατέχουν τη γη, ούτε γεμίζουν τον κόσμο με πόλεις. Ισαΐα 14:15-21. Ο διάβολος του πατέρα σου κάνει πάντα τις πολιτείες και τις κυβερνήσεις να αναστατώσουν και πιέζοντάς τους να κάνουν μια πράξη γενοκτονία σε ανθρώπινο είδος, ποτέ δεν το μετανίασε ούτε το ένιωσε, συντρίβει όλους τους άθλιους ανθρώπους από πυρηνικά, αεριοθούμενα αεροπλάνα και πυροβολικά, έτσι όπως έκανε και έκανε ο Κύριος σας, εσείς ο γιος του κάνει το ίδιο. Έτσι, εσείς, οι συγγενείς σας, όλοι σας θα είστε συγγενείς, όλοι θα εξαφανιστεί. Ο Ιαδλόρδος το είπε αυτό. Γιατί θα εγείρει εναντίον τους, λέει ο Κύριος των δυνάμεων και περικοπεί του από τη Βαβυλώνα το όνομα. Και το υπόλοιπο, και ο γιος και ο ανιψιός, λέει Λόρδος. Θα το κάνω επίσης για την πικράδα και τις λίμνες του νερού και θα το σκουπίσω με την καταστροφή της καταστροφής, λέει ο Κύριος των οικοδεσπότων. 14:21-23. Η καταστροφή σας θα είναι όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Πρέπει να ξέρετε ότι θα σαρωθείτε, θα καταστραφεί και θα καταστραφεί όπως είπε ο Λόρδος. Ο Κύριος είναι ένας αξιόπιστος Θεός που θα κάνει όμικρον με τον ότι λέει, σίγουρα θα ανταποκριθεί στα λόγια του. Για την εποχή μας Βαβυλώνα, είπα, όσοι διαπραγματεύονται μαζί της θα κριθούν όπως λέει η ακόλουθη λέξη του Κυρίου. Ο Λόρδος το είπε αυτό. Και φώναξε δυνατά με μια δυνατή φωνή, λέγοντας ότι ο Βαβυλώνας ο Μεγάλος έχει πέσει και έχει γίνει η κατοικία των διαβόλων και η κατοχή κάθε πλήρους πνεύματος και ένα κλουβί κάθε ακάθαρτου και μισητού πουλιού, γιατί όλα τα έθνη έχουν πίνει το κρασί, την οργή, την πορνεία της και τους βασιλιάδες της γης, έχουν διαπράξει πορνεία με ιερά και οι έμποροι της γης είναι κερωμένοι πλούσιοι από την αυθονία των λιχουδιών της. Ανακάλυψη 18:2-4. Δεν υπάρχει κανένας που ποτέ δεν διαπραγματεύεται με τη ΣΥΠΑ. Και επίσης δεν υπάρχει κανένας που ποτέ δεν διαπραγματεύεται με το Ηνωμένο Βασίλειο. Όλα τα αραβικά κράτη, τα ευρωπαϊκά κράτη, τα ασιατικά κράτη, τα κράτη της Λατινικής Αμερικής και τα αφρικανικά κράτη, διαπραγματεύονται με τη ΣΥΠΑ και έγιναν πλούσιοι και πλούσιοι μέσω των συναλλαγών με τη ΣΥΠΑ. Ας μείνουμε τα κράτη, κάθε άτομο ή ομάδες ονειρεύεται να κάνει εμπόριο και να πάει και να ζήσει στην Αμερική, αν πετύχει το θεωρούν σαν να μπαίνει στο γένετ. Λόγω αυτών των αντιλήψεων αναζητούν χρήματα, μοιχεία και αμέτρητες πράξεις αμαρτιών. Είναι η ώρα του φιδιού, έτσι όλα είναι εύκολο να τα αποκτήσετε στη Βαβυλώνα, είπα. Λόγω αυτού του γεγονότος ο καθένας ονειρεύεται να πάει στη ΣΥΠΑ, θυμηθείτε ότι δεν θα ξεφύγετε ποτέ. Θα εξαφανιστείς. Κανείς δεν δραπετεύει. Αυτός που είναι ο δημιουργός των πάντων το λέει αυτό. Άκουσα μια άλλη φωνή, από τον ουρανό, να λέει ότι βγαίνετε από αυτήν, λαό μου, για να μην συμμετέχετε στις αμαρτίες της και ότι δεν λαμβάνετε τις πληγές της. Γιατί οι αμαρτίες της έχουν φτάσει στον ουρανό και ο Θεός θυμάται τις ανομίες της. Ανταμείψτε την ακόμη και όταν σας ανταμείβει και διπλασιάστε την, διπλασιάστε σύμφωνα με τα έργα της, στο κύπελο που έχει γεμίσει, γεμίστε το στο διπλό. Πόσο έχει δοξάσει τον εαυτό της και έζησε, νόστιμα, τόσα βασανιστήρια και θλίψη, της έδωσε, γιατί τα λόγια στην καρδιά της κάθομαι βασίλισσα και δεν στοχεύω σε χείρα και δεν θα βλέπω θλίψη. Επομένως, οι πληγές της θα έρθουν σε μια μέρα, θα καούν εντελώς με τη φωτιά για ισχυρό είναι ο Κύριος ο Θεός. Ποιος την κρίνει, και οι βασιλιάδες της γης που έχουν διαπράξει και πορνεία και ζουν νόστιμα μαζί της, θα τη θρηνήσουν και θα τη σχολιάσουν, όταν θα δουν τον καπνό της να καίει να στέκεται μετά από το φόβο του βασανισμού της λέγοντας δυστυχώς. Αυτή η μεγάλη πόλη Βαβυλώνα, αυτή η πανίσχυρη πόλη. Διότι σε μία ώρα έρχεται η κρίση σου. Και οι έμποροι της γης θα κλαίνε και θα θρηνήσουν, γιατί κανένας δεν αγοράζει πλέον τα εμπορεύματά τους.
τα εμπορεύματα χρυσού και αργύρου και πολύτιμων λίθων και μαργαριταριών και λεπτών λινού και μόπ και μετάξι και ερυθρό και κάθε είδους ξύλο και ορίχαλκο και σίδερο και μάρμαρο και κανέλα και οσμές και αλυφές και λιβάνι και κρασί και λάδι και το αλεύρι και τη θερμότητα και θηρία και πρόβατα και άλογα και άμαξες και αγάλματα και ψυχές ανθρώπων. Και οι καρποί που λαχταρούσε η ψυχή σου απομακρύνθηκαν από σένα και όλα τα πράγματα που ήταν χαριτωμένα και καλά εξαφανίστηκαν από σένα και δεν θα τα βρεις καθόλου. Ο έμπορος αυτών των πραγμάτων που έγινε πλούσιος από αυτήν θα σταθεί πίσω από το φόβο του βασανισμού της κλαίγοντας και θρηνώντας και λέγοντας δυστυχώς. Αλίμονο. Εκείνη η μεγάλη πόλη που ήταν ντυμένη με εκλεκτά λευκά είδη και μοβ και ερυθρά και διακοσμημένη με χρυσό πολύτιμους λίθους και πολύτιμους λίθους. Επειδή σε μία ώρα τόσο μεγάλα πλούτη, είναι άχρηστη και κάθε πλοίαρχος και θα συντροφιά με πλοία και ναυτικούς και όσες θαλάσσιες συναλλαγές, στάθηκαν μακριά. Και έκλαιγαν όταν είδαν τον καπνό της να καίγεται, λέγοντας πως είναι η πόλη σε αυτήν την υπέροχη πόλη. Και πέταξαν στο κεφάλι τους και έκλαιγαν κλάμα και θρηνώντας λέγοντας δυστυχώς. Αλίμονο. Εκείνη η μεγάλη πόλη, όπου έγινε πλούσια σε όλα όσα είχαν πλοία στη θάλασσα λόγω της δαπανηρότητάς της για μία ώρα, έκανε έρημη χαρά για αυτήν τον ουρανό και εσείς Άγιοι Απόστολοι και Προφήτες, γιατί ο Θεός σας εκδίκησε. Και ένας ισχυρός άγγελος πήρε μια πέτρα σαν μια μεγάλη μιλόπετρα και την πέταξε στη θάλασσα, λέγοντας. Έτσι με τη βία θα καταρριφθεί αυτή η μεγάλη πόλη, η Βαβυλώνα και δεν θα βρεθούν πλέον. Καθόλου και η φωνή των μπουρελιών και των μουσικών και των πιπεριών και των τρομπέτα, δεν θα ακουστεί πια μέσα σου και κανένας τεχνίτης, από ποιες πηγές είναι αυτός δεν θα βρεθεί πια μέσα σου. Και ο ήχος ενός μιλόπετρα θα ακουστεί καθόλου πια μέσα σου. Και το φως ενός κεριού δεν θα λάμψει πια μέσα σου, γιατί οι έμποροι σου ήταν οι μεγάλοι άντρες της γης, γιατί από τις μαγείες σου εξαπατήθηκαν όλα τα έθνη. Και σε αυτήν βρέθηκε το αίμα των προφητών και των Αγίων και όλων αυτών που σκοτώθηκαν στη γη. Ανακάλυψη 18:4-24. Ακούστε όλους. Η μεγάλη Βαβυλώνα, είπα και η γη σου, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Καναδάς, Ισπανία, Ολλανδικά, Πορτογαλία, Ιταλία, Δανία, Ιρλανδία, Αυστρία, Αυστραλία, Μεξικό, Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα, Βιετνάμ, Ινδία, Σιγκαπούρη, Ισραήλ, Ινδονησία, Λιβύη, Κορεάτες, Κούβα, Ιράν, Συρία, Σαουδική. Αραβία, Βέλγιο, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, Κατάρ, Εμιράτα, Κουέτ, Αίγυπτος, Αλγερία, Νιγηρία, Νότια Αφρική, Βραζιλία, Τσίλη, Αργεντινή και τα υπόλοιπα μικρά έθνη, όλοι θα πιείτε το έτοιμο κρασί σας. Ο πολιτισμός και ο πλούτος σας θα καταστραφούν, η βασίλισσα, είπα της Βαβυλώνας και τα πιο αγαπημένα της κράτη, όλα θα καούν και ο καπνός θα υψωθεί στον ουρανό. Μπορείτε θα καεί σε στάχτη. Τα συμπτώματά σας, το φως, το εργοστάσιο, οι όμορφες πόλεις, τα στολίδια, ο πλούτος, τα χρήματα, ένα μέρος όπου διαπράτεται μοιχεία και οι φυλές σας, όλα αυτά θα καταστραφούν εντελώς. Θα γίνει τόπος αναπαραγωγής άγριας φύσης. Ο πολιτισμός του Εφράτη και της Αιγύπτου δεν θα μείνετε ποτέ με τα υπόλοιπα συμπτώματα. Ο πατέρας σου το φίδι δεν σε σώζει ποτέ. Δεν έχετε δικηγόρο, καθώς παραμελήσατε και προσβάλατε το Άγιο Πνεύμα Παντοδύναμος Θεός, θα σας σκουπίσει από τη φωτιά. Που θα μπορούσες να κρυφτείς. Που θα μπορούσες να πας. Η καταστροφή σας θα σας ακολουθήσει, καθώς καταστρέψατε το φτωχό και άθλιο. Κεφαλαίο όμικρον με τον ότι και αν έχετε, αυτοί, οι φτωχοί, θα σας κληρονομήσουν. Θα είναι στο υψηλότερο έδαφος. Αλλά πριν από αυτό, η δυσφήμιση και η ντροπή σας θα εμφανιστούν πρώτα. Εσύ, αθεϊστές γη φιδιών, σκληροί, όσοι από εσάς εμπιστεύεστε τη σοφία σας και εσείς που εμπιστεύεστε και βασίζεστε στον πλούτο σας, η γνώση θα καταστραφεί εντελώς. Θα εξαφανιστεί σαν καπνός και δεν θα μείνουν συμπτώματα από τους αγώνες σας. Κανείς δεν σας σώζει, από τις σατανικές και αμαρτωλές πράξεις σας σίγουρα πεθαίνετε 7 φορές μεγαλύτερες από την τιμωρία του Σοδομίτη. Η φωτιά που είχε καταναλώσει το Σόδομ θα σας καταναλώσει και θα σας εξοντώσει με 7 φορές μεγαλύτερη ισχύ. Θα εξαφανιστεί εντελώς από το πρόσωπο της γης με τα δικά σας φτιαγμένα όπλα.
Όταν συμβαίνει όλη η απαιτούμενη διαδικασία της καταστροφής και του αφανισμού σας, αυτή η φτωχή γη του. Κύριε, η ειλικρινή σα γη, όλοι οι άντρες και οι γυναίκες του Κυρίου, κάτω από τον αξιόπιστο πατέρα τους παντοδύναμη προστασία του Θεού, βλέπουν την καταστροφή σου, έκπληκτη και έκπληκτη. Θα εκπλαγούν από την αληθινή κρίση του πατέρα τους. Ποιος αγγίζει τους ανθρώπους του Λόρδου Θεού? Θυμηθείτε και ξέρετε, αυτός είναι που αξίζει πάντα την εμπιστοσύνη που τους κρατά. Λόγω της εμπιστοσύνης σας στις γνώσεις σας λέτε πάντα και πιστεύετε, σαν να μην υπάρχει Θεός. Με τη συλλογή των αποσυνδεθειμένων οστών διαφορετικών μπαχαρικών, λέτε πάντα. Μετρήσατε τις ηλικίες τους μέσα από τα δικά σας όργανα και επισημάνετε τις ηλικίες τους σε εκατομμύρια χρόνια. Με βάση τη γνώση της γνώσης σας, αψηφάτε την παντοδύναμη ύπαρξη του Θεού. Αυτό βλέπουμε σήμερα. Η σοφία σου σε έκανε να τρελαθείς και να σε παραπλανήσεις στην τύφλωση και επίσης η ανεξέλεγκτη επιθυμία σου σε έκανε να τρελαθείς. Έτσι θα γίνεις αμεθυσμένος άντρας με περήφανη γεσασκότητα στο γνώσεων σας. Όλες οι φτωχές πολιτείες και τα υπάρχοντά τους με τους γιους τους έγιναν υπηρέτες σας, φτιάξατε έναν αρχηγό κρατών για το ενδιαφέρον σας και κάνατε όλους να υποφέρουν με πείνα και φτωχή, αρπάζετε, παίρνετε τα φυσικά τους πλούτη και πάντα λέτε, δεν έχω κανένα φροντιστή. Η γη όπου στέκεστε δεν αντέχει να σας μεταφέρει, με αόρατες αμαρτίες σας. Έτσι η κρίση σας έγινε γρήγορη, έτσι θα συμβεί και θα σας πιάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Που θα μπορούσες να ξεφύγεις. Όμικρον. Η κρίση του παντοδύναμου Θεού θα ολοκληρωθεί, κανείς δεν το σταματά. Η ειλικρινή κρίση του θα εμφανιστεί σύντομα. Η καταστροφή σας στέκεται στα σκαλιά της πόρτας σας. Θα δει σύντομα. Αλίμονο Βαβυλώνα, είπα, αλίμονο. Ευρωπαίοι, Ασιάτες, Αφρικανοί, Λατινοαμερικάνοι, Αυστραλία, δυστυχώς. Όλος ο κόσμος που κρύβεις. Κλιμακώνεστε και μετράτε. Το αποτέλεσμα έγινε ελαφρύ. Αυτή είναι λοιπόν η λέξη του παντοδύναμου Κυρίου, η ναύλη Μαντέκελ, όπως λέει ο λόγος του Θεού, θα χτενιστείτε από τη φωτιά. Αυτή που πάντα υπέφερε και εκείνοι οι οποίοι γίνονται μακριά από τις αμαρτίες σας και έκανε ακόμη και η ίδια απομονωθεί, σίγουρα θα είναι ασφαλή και θα ξεφύγουν από την καταστροφή σας. Ο αξιόπιστος παντοδύναμος Θεός θα το κάνει. Α, για όσους αναφέρονται στο μήνυμα 2 ανοίξτε τα αυτιά και τα μάτια σας. Με αυτό το μήνυμα μπορείτε να δείτε τη διαφορετική μοίρα των πιστών καθώς και το μεμονωμένο θρησκευτικό πεπρωμένο θα αντιμετωπιστεί. 1. Για εκείνους το όνομα του χριστιανισμού οι καθολικοί και οι ηγέτες τους οι προτεστάντες και οι ηγέτες τους οι ορθόδοξοι και οι ηγέτες τους. Και όλες οι μικρές αιρέσεις του χριστιανισμού, οι ονομασίες που κατοικούν σε όλα τα μέρη του πεπρωμένου της γης θα εξηγηθούν επίσης. 2. Για εκείνους τους μουσουλμάνους και τους ηγέτες τους, οι οποίοι είναι Εβραίος διάσπαρτοι και παρατηρούνται παντού. 3. Κομφουκιανός, Βουδισμός, Ινδουισμός και άλλες θρησκείες που έχουν βαθιές ρίζες στην Άπο Ανατολή. Παντοδύναμος Κύριος που δημιούργησε τα πάντα, σας λέει. Ακούστε, διότι, ο Κύριος θα έρθει με φωτιά και με τα άρματα του, σαν ανεμοστρόβιλο για να κάνει τον θυμό του με οργή και την επίπληξή του με φλόγες φωτιάς. Διότι με τη φωτιά και με το σπαθί του, ο Λόρδος θα επικαλεστεί, με όλη τη σάρκα και η σκοτωμένη του Κυρίου θα είναι πολύ. Η Αϊάτ 66:15-16. Ο παντοδύναμος Κύριος σε μετράει. Είναι σαφές ότι η σκληρότητα σου κάλυψε όλα τα πρόσωπα της γης. Λέτε, είστε αφοσιωμένοι θρησκευτικοί ηγέτες, αλλά στην πράξη κάνετε το καθήκον του πατέρα σας διαβόλου. Καταστρέψατε τον δρόμο της σωτηρίας, αντί για αυτόν παγιώσατε τους σκληρούς, μοιχείες και δολοφόνους. Έτσι οι αμαρτίες σας κάλυψαν όλα τα πρόσωπα της γης. Ο εξοργισμένος παντοδύναμος Θεός θα σας σκουπίσει από το πρόσωπο της γης με το σπαθί και τη φωτιά. Επομένως, εσείς οι βοσκοί ακούτε τον λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, ιδού, εγώ είμαι εναντίον των ποιμένων και θα απαιτήσει τα πρόβατά μου στο χέρι τους και να τους αναγκάσει να σταματήσει από την τροφοδοσία του ποιμνίου. Δεν πρέπει οι βοσκοί τροφοδοτούν οι ίδιοι πια. Γιατί θα ελευθερώσω το κοπάδι μου από το στόμα τους, ώστε να μην είναι κρέας για αυτούς. Εζεκίελ 34:7-10.
Στο όνομα του Λόρδου Χριστού και του Χριστιανισμού έγινε βοσκός και έγινε πατριάρχης, επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος, ιερέας, διάκονος, τραγουδιστής και ιεροκήρυκας. Για όλους φαίνεται ότι είστε ένας αφοσιωμένος άνθρωπος για να εξυπηρετήσει άρχοντα, αλλά αντί για αυτό που υποτίθεται ότι είναι θέσατε τον εαυτό σας και να πάει για την επιχείρησή σας παραμελώντας το κοπάδι και την ευθύνη σας, αυτό είναι που σας κάνουν σήμερα. Αλίμονο. Τελείωσες. Ολόκληρη η τιμή σας θα εξαφανιστεί. Εσείς και όμικρον με τον ότι έχετε συσσωρεύσει αμαρτωλό πλούτο θα καταστραφείτε εντελώς. Διότι ο λόγος του Θεού αποκαλύπτεται από τον ουρανό ενάντια σε όλες τις ασεβείς γραμμές και την αδικία των ανθρώπων που κρατούν την αλήθεια με αδικία. Διότι αυτό που μπορεί να είναι γνωστό για τον Θεό εκδηλώνεται σε αυτά, γιατί ο Θεός το έχει δείξει. Διότι τα αόρατα πράγματα του από τη δημιουργία του κόσμου είναι ξεκάθαρα ορατά, κατανοητά από τα πράγματα που γίνονται ακόμη και την αιώνια δύναμη του και το κεφάλι του Θεού, έτσι ώστε να είναι χωρίς δικαιολογία. Διότι, όταν ήξεραν τον Θεό, δεν τον δοξάζονταν όχι ως Θεό, ούτε ήταν ευγνώμονες, αλλά έγιναν μάταιοι. Οι φαντασίες τους και η ανόητη αιστεία τους σκοτεινόταν. Αναφέροντας ότι είναι σοφοί έγιναν ανόητοι. Ρώμα 9 προς 18-22 Οι σημερινοί χριστιανοί θρησκευτικοί ηγέτες. Ο Θεός σας έκανε να γνωρίσετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε, μετράτε και αποκαλείτε τον εαυτό σας ως σοφία γεμάτη, αλλά αντίθετα είστε ανίδεοι. Σε όλες τις όψεις της γης, έχετε χτίσει υπέροχες εκκλησίες, καθεδρικούς ναούς, με απαράμιλη αρχιτεκτονική τέχνη. Εμπορεύεστε, έχετε σπουδαία πανεπιστήμια και κάνετε τους μαθητές σας να αποφυτούν με διδακτορικό πτυχίο. Στην πνευματική εκπαίδευση διοχετεύετε επίσης τεράστιες βιβλιοθήκες. Μπορείτε να κάνετε πολλά πειράματα από τόσο πολλά πράγματα. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι δεν είστε τίποτα. Αλλά, εσύ, Ντάνιελ, έκλεισε τα λόγια και σφράγισε το βιβλίο, ακόμη και την εποχή των πολλών που θα τρέχουν και από μπροστά και η γνώση θα αυξηθεί. Δανιέλ 12 προς 4, όπως περιγράφεται από τον Λόγο του Κυρίου. Η σημερινή γνώση είναι τεράστια και αυξάνεται επίσης γρήγορα, αλλά η αλήθεια του παντοδύναμου Θεού δεν μπορεί να βρεθεί από αυτόν τον κόσμο γνώση και σοφία. Θα μπορούσε να είναι γνωστό μόνο για εκείνους που είναι ειλικρινείς και πιστεύουν στην αλήθεια ότι είναι στο πνεύμα. Τα φίδια της ημέρας μας, αλλάξατε ολόκληρη την αλήθεια με τις παραποιημένες διαβολικές αρχές σας. Σήμερα ολόκληρος ο κόσμος καλύπτεται πλήρως με τα φίδια για όλες τις ενέργειες. Σε όλα τα μέρη και τις εκκλησίες η πλήρης πράξη του διαβόλου είχε διεισδύσει στο κατώτατο επίπεδο της. Όλοι έχετε πάει στην επιχείρηση, διδάσκετε και υποστηρίζετε το Σόδομς και το ενθαρρύνετε να γίνει και να εξασκηθείτε και το κάνετε και εσείς. Ευλογείτε και υπηρετείτε σκληρούς ηγέτες και κυβερνήτες και τους ενθαρρύνετε πάντα να συνεχίσουν τις κακές τους πράξεις. Για χάρη των χρημάτων τους κάνετε όλα τα εγκλήματα, οπότε βλέποντας όλες αυτές τις αφόρητες πράξεις αμαρτιών, ο παντοδύναμος Θεός αποφάσισε να σας επισκεφτεί με φωτιά. Δεν μπορείτε να ξεφύγετε από το δυνατό χέρι Του, σε πέθαναν σε θανατική ποινή. Μουσουλμάνοι, Βουδισμός, Ινδουισμός, Κομφουκιανοί και άλλες παρόμοιες θρησκείες πολλών προσώπων που αναφέρονται από το 2-4, όλοι σας, τα παραμύθια σας θα διαγραφούν και θα γίνουν ιστορία. Για χάρη της ψεύτικης θρησκευτικής σας εκπαίδευσης σκοτώσατε και εξακολουθείτε να σκοτώνετε ανθρώπους του Θεού, Αγίους και Προφήτες. Έτσι ο παντοδύναμος Θεός χρειάζεται το αίμα τους από τα χέρια σας. Επειδή είστε αφοσιωμένος υπηρέτης του σκοτεινού κανόνα, θα σαρωθείτε από τη φωτιά. Όλος ο αξιόπιστος πλούτος σας και όμικρον με τον ότι είχατε χτίσει κτίρια θα γίνει σκουπιδοτενεκέ. Δεν μπορείτε να πάρετε μέρος που να σας φιλοξενεί, αλλά μάλλον θα πάει κατά λάθος την κόλαση. Χωρίς τα υπόλοιπα θα σαρωθείτε σαν σκόνη. Αυτό δεν είναι μακριά, η κρίση σας είναι έξω. Ο παντοδύναμος Θεός ντύθηκε ήδη τη μάχη του, οπλισμένο κοστούμι. Ο θυμός του ανάβει. Ωμέγα, η γη μας κλαίει. Όλα τα φίδια που είχαν καλύψει τη γη θα σκουπιστούν από τη φωτιά. Αυτό θα γίνει στο εγγύς μέλλον. Κανείς στη γη δεν θα το σταματήσει, θα γίνει. Πρέπει να ξέρετε, ότι ο παντοδύναμος Θεός μας είναι ένας αξιόπιστος Θεός. Η υπόσχεση του είναι μια υπόσχεση που κανείς στη γη δεν μπορεί να το εμποδίσει ή να το σταματήσει.
Αυτό πρέπει να είναι γνωστό από όλες τις ψυχές ανθρώπινου είδους. Όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Αντί να αναιρεθούν τα ιερά λόγια του, θα είναι εύκολο να πεθάνει η γη και ο παράδεισος. Αμήν. Αφήνει την ειλικρινή κρίση του, ευχαριστώ για αυτόν. Γάμα, αυτό το μήνυμα απευθύνεται σε εκείνους τους ανθρώπους του Θεού που αναφέρονται στο τρίτο άρ. Βάζοντας την εμπιστοσύνη σας σε Αυτόν, αφιερώνοντας τον εαυτό σας για τον Ιερό Λόγο Του, προστατεύοντας τον εαυτό σας στη χάρη και τη σωτηρία Του, υποβάλλοντας όλες τις δυσκολίες, τη δυστυχία, την κράτηση, την ντροπή, την πείνα, το να είσαι φτωχός, ακόμη και το θάνατο, ανέχεις όλο αυτό το βάρος. Για όλους εκείνους που έπεσαν σε αδυναμία στην πνευματική τους ζωή. Λόγω της βραδύτητας της ειλικρινής κρίσης του παντοδύναμου Θεού, ακόμη και η απώλεια ελπίδας, το να γυρίζεις το πρόσωπο σου δίνοντας την πλάτη σου, δεν είναι τόσο ανυπόμονος. Τώρα ο παντοδύναμος Θεός έχει σηκωθεί για να βουρτσίζει τα δάκρυά σας από το πρόσωπο σας, να σώζει και να σας σώζει από όλες τις δυστυχίες. Γι' αυτό να είστε αφοσιωμένοι, μην ενοχλείτε, όλα θα είναι καλά. Και θα κάνω μαζί τους μια διαθήκη ειρήνης και θα αναγκάσω τα σκληρά θηρία να σταματήσουν από τη γη και θα κατοικήσουν με ασφάλεια στην έρημο και θα κοιμηθούν στο δάσος. Και θα τα κάνω και τα μέρη γύρω από το λόφο μου μια ευλογία. Και θα κάνω το ντους να πέσει στη σεζόν του, θα είναι ντους ευλογίας. Και το δέντρο του χωραφιού θα αποδώσει την αύξηση του και θα είναι ασφαλές στη γη τους και θα γνωρίζει ότι είμαι ο Κύριος. Όταν έχω σπάσει τις ζώνες του ζυγού τους και παρέδωσε τους έξω από το χέρι εκείνων που οι ίδιοι εξυπηρετούνται από αυτούς. Και δεν θα είναι πλέον θύματα ενός ειδωλολάτρου. Ούτε τα θηρία της γης θα τα καταβροχθήσουν, αλλά θα κατοικήσουν με ασφάλεια και κανείς δεν θα τους κάνει να φοβούνται. Και θα σηκωθώ για αυτούς και ένα φυτό φήμης και δεν θα καταναλώνονται πια με πείνα στη γη, ούτε θα φέρουν το ίδιο των ειδωλολατρικών πια. Έτσι θα ξέρουν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός τους μαζί τους και ότι, ακόμη και ο οίκος Ισραήλ είναι το κοπάδι μου, το κοπάδι των βοσκοτόπων μου, είναι άνθρωποι και εγώ είμαι ο Θεός σου. Λέει ο Θεός. Εζεκίλ 34:25-31. Η παραπάνω λέξη του Θεού παραδίδεται εδώ για όλους εκείνους τους ειλικρινείς, ευγενικούς, αληθινούς, με όλη την καρδιά, το μυαλό και την ψυχή τους που αγαπούν τον Κύριο Θεό τους. Αφήνει τη βοήθεια, η φιλανθρωπική χάρη των υψηλότερων αγγέλων και η αγάπη και η χάρη της μητέρας μας Παρθένας Μαρή να είναι σε εσάς και η υπεράσπιση της μητέρας μας και η αγάπη της να σας αγκαλιάσει. Όταν ο παντοδύναμος Θεός μας βασιλεύει στο περιβάλλον όλων των βουνών της Αιθιοπίας, θα ανέβει τη χάρη και την αγάπη του σαν πηγές, θα σε κάνει να συγκεντρωθείς γύρω του σαν κλαδί ελιάς. Θα ξεκουραστείτε και θα νιώσετε χαρά εκεί. Η μελαγχολία και η απελπισία σας θα αλλάξουν σε χαρά, ο αξιόπιστος πατέρας μας δεν διστάζει να δώσει οτιδήποτε χρειαζόμαστε. Αυτό πρόκειται να συμβεί πιο κοντά, θα είναι πραγματικό στο εγγύς μέλλον, καθαρίστε τον εαυτό σας. Παραμένω σταθερός. Μη φοβάσαι. Και μην ενοχλείτε τη γη που πρέπει να επισκεφτείτε τώρα, εκείνους που βλέπονται με ελεήμονα μάτια του Θεού. Κανένας δεν αγγίζει τα μαλλιά σου, θα εκπλαγείτε από την ειλικρινή κρίση του Πατέρα σας Παντοδύναμος Θεός. Θα σε πενέσουμε το ιερό όνομα του Πατέρα μας Παντοδύναμος Θεός. Δέλτα, αυτό το μήνυμα είναι για τη μοίρα της Αιθιοπίας και των ανθρώπων της. Όλοι οι Αιθίωπες έχουν παρεκκλίνει από τον αγαπημένο τους Θεό και έχουν υποταχθεί από μια ξένη κουλτούρα, αφήνοντας τα αξιόπιστα αγαπημένα του λόγια και ιερές εντολές. Εξαιτίας αυτών των πράξεων τώρα πέφτει σε αδιάλειπτη ταλαιπωρία. Αντί να παίρνουμε και να παίρνουμε τη φιλανθρωπία και την ευλογία του έμπιστου παντοδύναμου Θεού τους, οικετεύουν όλες τις επιθυμίες τους από τους μεγάλους γιους του διαβόλου Μπάβυλον, ου, ακαίου. Αλλά δεν πήραν τίποτα, επειδή αυτοί που παρακαλούσαν είναι αφοσιωμένοι γη του διαβόλου, οπότε δεν σε ακούνε επειδή ακούνε και υπακούουν στην εντολή του διαβόλου, σε αυτά τα γεγονότα, εκείνοι που πάντα οικετεύεις είναι εχθροί των γιών του παντοδύναμου Θεού. Έτσι δεν σας δίνουν συγκεκριμένη βοήθεια, αλλά σας κάνουν έναν τυφλό ζητιάντο ζητιάνο. Σήμερα, όπως το βλέπουμε και είναι πάντα πνευματώδες, στη χώρα μας Αιθιοπία, η λεγόμενη κυβέρνησή μας είναι αφοσιωμένος υπηρέτης του δαίμονα. Με την αόριστη πολύπλευρη ατζέντα, όλοι οι Αιθίωπες βρίσκονται υπό τον έλεγχο του διαβόλου.
Τέτοιες δαιμονισμένες κυβερνήσεις θα μπορούσαν να καταργηθούν μόνο με τη δύναμη του Θεού. Είδα τις σκηνές της Κάσμαν, Αιθιοπία, στη θλίψη και τις κουρτίνες της γης του Μέντιαν μήπως τρέμει Αβακούμ 3:7. Ναι, η χώρα μας τρέμει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό γίνεται, λόγω της δέσμευσής μας για την πράξη της αμαρτίας. Είναι σαφές ότι εξακολουθούμε να δεσμευόμαστε, ληστεία, μοιχεία, σκληρότητα, δίνοντας ψευδείς μάρτυρες, δολοφονίες, αθεισμούς, ρατσισμό κλπ. Όλες αυτές οι αμαρτίες και τα εγκλήματα γίνονται από τους ηγέτες μας και από τον λαό γενικότερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλα τα δεινά μας χύνουν ακόμα. Ακόμα και έτσι πρέπει να γνωρίζετε ότι ο παντοδύναμος Θεός θα το κάνει αυτό. Από πέρα από τα ποτάμια της Αιθιοπίας, υποκαταστάτες μου, ακόμη και οι κόροι των διασκορπισμένων μου, θα φέρουν την προσφορά μου. Εκείνη την ημέρα δεν θα ντρέπεσαι για όλες τις ένεργές σου, όπου όταν έχεις παραβιάσει εναντίον μου, γιατί τότε, θα αφαιρέσω από μέσα σου εκείνους που χαίρονται για την υπερηφάνεια και δεν θα είσαι πια υπερήφανος λόγω το βουνό μου. Θα αφήσω επίσης μέσα σου μια ταλαιπωρημένη και φτωχή και θα εμπιστευτούν το όνομα του Κυρίου. Τα απομεινάρια του Ισραήλ δεν θα κάνουν ανακρίβεια, ούτε θα λένε ψέματα ούτε θα βρεθεί απατηλή γλώσσα στο στόμα τους γιατί θα ταΐσουν και ξαπλώσουν και κανείς δεν θα τους κάνει να φοβούνται. Ζεφανία 3:10-13. Εκείνη την ημέρα θα υποθεί στην Ιερουσαλήμ, μην φοβάστε. Και στη Σιών, μην αφήσεις τα χέρια σου να χαλαρώσουν ο Κύριος ο Θεός σου μέσα σου είναι ισχυρός, θα σώσει. Θα χαρεί πάνω σου με χαρά, θα ξεκουραστεί στην αγάπη του, θα σε χαρίσει με το τραγούδι, θα τα μαζέψω που είναι θλιβερά για την επίσημη συνέλευση ποιοι είσαι εσύ για τους οποίους η επίπληξη ήταν ένα βάρος. Ιδού, εκείνη τη στιγμή θα αναιρέσω όλα όσα σε πληγώνουν και θα την σώσω εκείνη που σταμάτησε και θα τη μαζέψω που εκδιώχθηκε και θα τους κάνω έπαινο και φήμη σε κάθε χέριο που έχουν ντροπιαστεί. Εκείνη τη στιγμή, θα σας επαναφέρω ακόμη και τη στιγμή που θα σας μαζέψω, γιατί θα σας κάνω ένα όνομα και θα εκτιμήσω όλους τους ανθρώπους της γης, όταν γυρίσω πίσω την αιχμαλωσία σας μπροστά στα μάτια σας, είπε ο Κύριος. Ζεφανία 3:16-20. Ο λόγος του Λόρδου που αναφέρεται παραπάνω, λέγεται για τον αιθιοπικό λαό και θα εφαρμοστεί στο εγγύς μέλλον. Όλοι οι σκληροί άνθρωποι, όλοι οι ρατσιστές, όλες οι μοιχείες, όλοι οι ηγέτες, οι κυβερνήτες που είναι τύρανοι, θα παρασυρθούν. Ο παντοδύναμος Θεός θα βασιλεύει στην Αιθιοπία. Έτσι, ο αιθιοπικός λαός πρέπει να βασίζεται και να εμπιστεύεται μόνο τον παντοδύναμο Θεό. Δεν πρέπει να εμπιστεύεται ή να βασίζεται στις γνώσεις, τον πλούτο και τον πολιτισμό του ξένου πλοιάρχου. Πρέπει να πετάξει εντελώς όλα τα δεσμά των ξένων, από την καρδιά του. Για όλους τους λευκούς δασκάλους, τι είδους τιμωρία προετοιμάζεται, το ανέφερα ήδη στα δύο κεφάλαια. Όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες, κακές πράξεις και αμαρτίες θα επισκεφθούν τη φωτιά και θα τους δοθεί η αξία. Αντί να είναι αληθινοί πνευματικοί ηγέτες που έγιναν η αληθινή θρησκεία, πίστη, γόμες. Όλοι οι πάπες, οι αρχιεπίσκοποι, οι επίσκοποι, οι ιερείς, οι διάκονοι κάνουν επιχειρήσεις και συναλλαγές, μοιχεία, πολιτικές δραστηριότητες, εξαπάτηση και οδηγούν επίσης τους ανθρώπους στον πιο σκοτεινό δρόμο. Έχοντας τις ευθύνες της διδασκαλίας της αληθινής πίστης και δείχνουν το σωστό δρόμο, κάνουν το αντίθετο και οδηγούν τους ανθρώπους γενικά στο βαθύτερο σκοτεινότερο μονοπάτι. Πάνω από όλα αυτά οι επέσχυντοι εγκληματίες χλεβάζουν τον Πατέρα μας το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, χωρίς έλεος, θα παρασυρθούν από τη φωτιά. Όσοι λένε την αλήθεια και διδάσκουν το θέλημα του Θεού κυνηγούνται, κρατούνται και σκοτώνονται. Αλλά οι ψεύτες θα πάρουν καλύτερη θέση και χρήματα. Αυτοί οι άνδρες είναι τολμηροί, μιλούν για ψευδή συμπτώματα, προφητεία, στο όνομα του παντοδύναμου Θεού. Όλα αυτά τα αφεντικά των ψεμάτων θα παρασυρθούν. Όλες οι ονομασίες του χριστιανισμού που διδάσκουν το Λόγο του Θεού, σε όλο τον κόσμο είναι γνωστές για την αφαίρεση, την αναμόρφωση των λέξεων του παντοδύναμου Θεού. Όλοι τους, οι οποίοι είναι πιο αμαρτωλοί στα μάτια Θεός, θα τιμωρηθούν για τις τολμηρές τους πράξεις. Όπως όλοι οι ενδιαφερόμενοι άνθρωποι του κόσμου γνωρίζουν.
Έχουμε τη δική μας αληθινή Αγία Γραφή που ονομάζεται Αμαρικ, Εμαένια, Καντιού, στην οποία οι πατέρες μας το κράτησαν ασφαλές χωρίς προσθήκη ή παράληψη του περιεχομένου ή της μορφής του, το μετέφεραν καθώς μας έλεγε η ανάσα του παντοδύναμου Θεού. Αλλά αυτοί οι ξένοι να μας υβρίζουν της αληθινής μας Αγία Γραφή, όπως του βιβλίου του Αυτοκράτορα Χαϊλέ Σίλαση. Και επαινούν την αφαιρούμενη και τροποποιημένη τους λεγόμενη Ιερή Βίβλο ως το μόνο αληθινό. Αλλά όλες αυτές οι τολμηρές πράξεις δεν θα μείνουν ποτέ χωρίς τιμωρία. Όλοι όσοι αφαίρεσαν και τροποποίησαν τα λόγια του παντοδύναμου Θεού, θα πληρώσουν το τίμημα. Όλες οι θρησκείες διαφορετικών δογμάτων φυτεύτηκαν εδώ στην Αιθιοπία και, βλέποντας τις παραποιημένες θρησκείες τους, θα πληρώσουν το τίμημα. Όπως αναφέρθηκε στο Άρ, 1-2 και εσείς θα κλιμακωθούν, θα μετρηθούν και θα πληρώσουν το τίμημα. Όσοι από εσάς, είστε οπαδοί διαφορετικών θρησκειών που δεν είναι χριστιανοί, θα κριθούν όπως αυτές οι ξένες θρησκείες. Και μετράτε και τιμωρούνται. Για όλους τους ηγέτες της Αιθιοπίας, κυβερνήτες και διαχειριστές, όπως όλοι σας γνωρίζουν επίσημα οι Αιθίωπες και εσείς ο ίδιος το λέτε επανειλημμένα, είστε άθεοι και αφοσιωμένοι αντιθρησκευτικοί, αλλά να το πεις αληθινά, ακόμα και αν δεν το γνωρίζεις, είσαι αφοσιωμένος πιστός του δαίμονα. Επειδή ο Ντίβαϊλ είναι ο δάσκαλος όλων όσων λέτε και κάνετε, γι' αυτό λέμε ότι είσαι υπηρέτης του δαίμονα. Μέχρι στιγμής όμικρον με τον ότι έχετε κάνει και κάνετε και το αίμα που χύσατε, θα θεωρηθείτε πλήρως υπεύθυνοι. Να κάνετε για να είμαστε υπερήφανοι σκότητας, την τυραννία, τη σκληρότητα, την προδοσία που θα πραγματοποιηθεί, να μετρηθούν και κλίμακα και να κάνει να όλων των κακών σας πράξεις, θα πρέπει να γίνει ντροπιασμένος, να ρίχνονται σαν σκουπιδοτενεκέ, στην κόλαση για πάντα. Με όλους τους γιους και τους αγαπημένους σας δεν βλέπετε την ευλογημένη Αιθιοπία. Ονειρεύεστε μακροχρόνια μελλοντική ζωή, σχεδιάζετε πολλά, κάνετε και δημιουργείτε εθνοτικές συγκρούσεις, πυροδοτείτε πολέμους, κάνετε όλες αυτές τις εγκληματικές πράξεις, για χάρη της επιθυμίας σας, ένα όνειρο που θα διαρκέσει στην εξουσία, αλλά πρέπει να ξέρετε, δεν ζείτε, έχετε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Έρυτερα, διατηρώντας και περνώντας από θανατηφόρα υψηλή τιμωρία και καταστροφή, θα αναγκαστεί και θα επιστρέψει στην Αιθιοπία. Από όλες τις καταστροφικές καταστροφές, όσοι επιβιώνουν, θα θεωρηθούν τυχεροί. Όλοι όσοι, άμεσα ή έμεσα, παρενέβησαν στην Αιθιοπία και έκαναν και εξακολουθούν να καταβάλουν προσπάθειες για την αποσταθεροποίησή της, θα πληρώσουν επιπλέον τιμές. Ο παντοδύναμος Θεός το λέει. Διαιρέσατε τη θάλασσα με τη δύναμη σας, σπάσατε τα κεφάλια των δράκων στα νερά, σπάστε τα κεφάλια των λεβιάθων σε κομμάτια και του δίνετε να γίνει κρέας στους λαούς της Αιθιοπίας. Π. Αελ Ματ 74-13-14. Μπορείτε διοικητές, τους οποίους δεν θα πιστεύετε ότι είναι το φίδι. Ποιος σου φαίνεται, και ποιος είναι ο δράκος. Ναι, είναι σωστό, είσαι το φίδι. Έτσι θα συνθλίβετε και θα καταστραφείτε για πάντα. Αυτοί οι Αιθίωπες που είναι ειλικρινείς, καλοί, ευγενικοί και αγαπούν πραγματικά τον παντοδύναμο Θεό θα είναι ελεύθεροι. Θα πάρουν το φαγητό τους ποτέ δεν είναι πολύ μακριά, αυτό θα πρέπει να γίνει με το εγγύς μέλλον. Αυτές οι γυναίκες που λαμβάνονται από τον ξένο πολιτισμό είναι χαλασμένες. Και ο αριθμός τους είναι τόσο μεγάλος, φορούν παντελόνι, δείχνουν το σώμα τους στους πεζούς. Για αυτούς η μοιχεία είναι μια συνηθισμένη δουλειά. Είναι εντελώς υπάλληλοι διαβόλων. Οι γυναίκες δεν θα φορούν αυτό που αφορά έναν άνδρα, ούτε ένας άντρας θα φοράει γυναικείο ένδυμα, γιατί όλα αυτά το κάνουν είναι βδέλυγμα στον Κύριο τον Θεό σας. Δεύτερον Ομιά 22:5. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Οι άνδρες είναι επίσης οι ίδιοι, διαπράττουν μοιχεία, εξαπάτηση, ληστεία, αλαζονία, τυραννία, ψέματα, απληστία, είναι πότες. Και αυτοί δεν ξεφεύγουν από την επερχόμενη καταστροφή. Όπως προαναφέρθηκε, τίποτα δεν παραμένει ανέρετο, όμικρον με τον ότι έχει παραγγελθεί θα εφαρμοστεί στην Αιθιοπία. Θυμηθείτε τον καθένα σας, τίποτα δεν θα παραμείνει ανέρετο, ο παντοδύναμος Θεός αποφάσισε μετά από μακρά υπομονή. Επομένως, η απόφαση δεν θα αποφευχθεί ποτέ. Συμπέρασμα. Για όλους τους παγκόσμιους ηγέτες, βασιλιάδες, στρατηγούς, ηγέτες του διεθνούς οργανισμού, όλους τους πλούσιους άνδρες.
για όλους τους παγκόσμιους θρησκευτικούς ηγέτες, ιεροκήρυκες και οπαδούς. Για όλους τους αθεϊσμούς του κόσμου, κατά του Χριστού, για όλους τους οπαδούς της πίστης των παραμυθιών, κατά της Virgin Mary's, για όλους εκείνους που είναι αντιάγγελοι του παντοδύναμου Θεού. Για όσους υπερασπίστηκαν την πίστη των παραμυθιών και ενάντια στα λόγια του Θεού. Για εκείνους τους λάτρεις των ειδώλων και τους μάγισσους και τους οπαδούς τους. Ο Θεός του Ήλια θα κρίστη με την πύρκαγια. Ο παντοδύναμος Κύριος Θεός στάθηκε με τον αξιόπιστο γιο του Ηλία, αλλά όχι με τον Άκαβ, τον Ελιζαβέλ και τον Μπέλ του Μπέλ και οι οπαδοί αυτών των διαβόλων. Αλλά αντίθετα παντοδύναμος Θεός στάθηκε με ειδικό Ήλιας υπηρέτη του. Για την αναζήτηση του αφοσιωμένου υπηρέτη του Ηλία, απάντησε με φωτιά. Όλοι οι υπηρέτες του διαβόλου, όποιος και αν είναι ο αριθμός τους, τίποτα δεν αλλάζει την αλήθεια του Θεού. Το ίδιο ισχύει και για εσάς, παρόλο που ο αριθμός σας είναι σε εκατομμύρια, τίποτα δεν αλλάζει αν ο αριθμός σας είναι εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια, απέναντι στον παντοδύναμο Θεό δεν είναι τίποτα, στέκεται με το ένα αξιόπιστο και αληθινό άτομο, όπως ο Ηλίας. Η υπόλοιπη αμαρτωλή θα σβήσετε από τη φωτιά. Πρέπει να ξέρετε, παρόλο που ο αριθμός σας είναι τόσο πλήθος, και βλέποντας τον αριθμό και τον πλούτο σας, ανεβήκατε στη βασιλεία της αμαρτίας, και με μια πράξη άρνησης των νόμων του Θεού, φύτεψε τους νόμους της αμαρτίας σε όλα τα πρόσωπα της γης. Όμως, πρέπει να γνωρίζετε ότι ο παντοδύναμος Θεός θα σβήσει εσάς και τους νόμους της αμαρτίας σας από όλα τα πρόσωπα της γης. Και οι νόμοι της αλήθειας θα παγιωθούν. Εσείς, ο πατέρας σας διάβολος, με όλο το έγκλημα και τις αμαρτίες σας θα καεί έως ότου γίνετε στάχτες. Αυτό θα γίνει στο εγγύς μέλλον, θυμηθείτε ότι η υπομονή του Κυρίου είχε ήδη φύγει. Και η αμαρτία και τα εγκλήματά σας είναι ήδη γεμάτα και ακόμη και πέρα από την πληρότητα. Επομένως, είναι απαραίτητο να πληρώσετε το τίμημα της αμαρτίας από τη ζωή σας. Η αληθινή κρίση του θα εμφανιστεί σύντομα. Δεν θα είναι ποτέ πολύ μακριά. Όσοι από εσάς οπουδήποτε ζείτε στο πρόσωπο του κόσμου πρέπει να πληρώσετε το τίμημα. Τι έχετε κάνει και κάνετε, εκείνες τις πιο μισητές αμαρτίες, όπως μοιχεία, δολοφονία, ληστεία, ψέματα και τυραννία, ρατσισμός, όλα κρίνονται και πρέπει να πληρώσετε για αυτό. Καθώς όλοι μας είμαστε μάρτυρες αυτού, δημιουργείται εθνοτικό πόλεμο, οι γυναίκες της εποχής σας είναι βαθιές ρίζες μοιχείες και κάνουν πάντα αμβλώσεις. Και όλες αυτές οι αμαρτίες και τα εγκλήματα, κάνετε και κάνατε, σχεδόν έκαναν τον πλανήτη μας να βυθιστεί με μια αμαρτία θάλασσας. Λοιπόν, λόγω αυτών των αμέτρητων αμαρτιών, θα σβήσετε εντελώς, από την καταιγίδα της φωτιάς. Θα γίνετε κάδος απορριμμάτων. Να είσαι σίγουρος. Θα δείτε πως ο παντοδύναμος Θεός θα το κάνει. Όπου και αν είναι άνδρες του παντοδύναμου Θεού, είναι ασφαλής και ο εμπιστευμένος Θεός τους είναι κοντά τους, για όλους τους γιους του παντοδύναμου Θεού, αφήστε αυτή τη συμβουλή να σας φτάσει. Μην είστε σε μέρος όπου η αμαρτία είναι συνήθις πράξη. Μην είστε με τους σκληρούς ανθρώπους και μη συνεργάζεστε με όλες τις πράξεις αμαρτιών και εγκλημάτων. Να είστε αρκετά μακριά και να είστε μακριά από αυτούς διαρροές αίματος, ρατσιστές, τύρανοι, ψεύτες, μοιχείες όταν πηγαίνετε στην εκκλησία, να είστε προσεκτικοί. Μην προσεύχεστε και βάλτε τη θυσία της προσευχής σας με εκείνους που σταυρώνουν τον πατέρα μας και τον δώρη του καθημερινά και που είναι βαθιά εμποτισμένοι αμαρτωλοί, εάν αποφασίσετε να πάτε στην εκκλησία πρέπει και πρέπει να το κάνετε ιδιωτικά. Οι σημερινοί θρησκευτικοί ηγέτες δεν ευλογούν το ανθρώπινο είδος, αλλά συνθλίβουν την ψυχή των αθώων στην κόλαση. Αν θέλετε να προσευχηθείτε, κάντε το έτσι. Απλώς κλείστε την κρεβατοκάμαρά σας και προσευχηθείτε με δάκρυα, από την καρδιά σας μην ενοχλείτε τις γλώσσες σας. Ο πατέρας σου, ο Θεός του Αβραάμ, θα σε ακούσει, όταν προσεύχεσαι με σπασμένη καρδιά, από την ψυχή και το μυαλό σου και με πνεύμα. Πες του με τα δάκρυά σου, σίγουρα σε ακούει, θα μπουρτσίσει τα δάκρυά σας. Ο αξιόπιστος παντοδύναμος Θεός που δημιούργησε τα πάντα, σε αγαπά βαθιά. Και θα πληρώσει το τίμημα, για την αφοσίωσή σας στο όνομα Του. Ας ευλογήσουμε τον Πατέρα μας και ας τον επενέσουμε. Ω Μέγα Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος και εσύ θέλεις και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμη σου.
Και αυτά τα λόγια που σου διατάζω σήμερα, θα είναι στην καρδιά σου και θα τα διδάξεις με επιμέλεια στα παιδιά σου και θα τα μιλάς όταν κάθεις στο σπίτι σου και όταν περπατάς στο δρόμο και όταν ξαπλώνεις κάτω και όταν σηκώνεις. Και θα τα γράψετε στα παρελθόντα του σπιτιού σας και στις πύλες. Δεύτερον Ομνιά 6:4-9. Ο παντοδύναμος Κύριος Θεός είναι ένας αξιόπιστος Θεός που πήρε μεγάλη υπομονή για χιλιάδες χρόνια. Όταν βασίλευες ψεύτες, προδοσίες, μοιχείες, σοδομισμό και πολύ πιο πέρα από αυτό, όταν ασκείς καθημερινά τη δολοφονία και τη διάπραξη του εγκλήματος, σε τιμώρησε μόνο, με περιορισμένα πατρικά χέρια. Ο Δημιουργός μας Κύριος, ο οποίος δημιουργεί και φέρνει τα πάντα σε τίποτα, είδε τους προδοτικούς χαρακτήρες σας και όλες τις αμαρτίες σας που κατάπιναν τη γη. Έτσι, η γη φώναξε που μπορεί να μην είναι σε θέση να σας φέρει τίποτα περισσότερο. Έτσι ο παντοδύναμος Θεός φορούσε τη σουίτα μάχης του. Όλη η υπομονή του, στην οποία δοκιμάσατε για χιλιάδες χρόνια, τώρα πέρασε. Που μπορείς να πας. Έχετε διαπράξει ένα έγκλημα για όλα τα ανθρώπινα είδη και τον παντοδύναμο Θεό. Που μπορείς να κρυφτείς. Είναι τρομακτικό. Σου είπα τα βασικά γεγονότα των μηνυμάτων, γιατί είμαι αναγκασμένος να το κάνω. Είμαι έκπληκτος, γιατί ποιος μπορεί να αποτρέψει την επερχόμενη καταστροφή. Και πώς μπορείτε να κρύψετε και να ξεφύγετε από τα μάτια του παντοδύναμου Θεού. Αυτό είναι το μήνυμα. Πρέπει να ακούσεις. Το να αντισταθείς σε αυτό το μήνυμα, για τη διανομή του, είναι ένα μεγάλο έγκλημα, παρόλο που ποτέ δεν θα είναι επιτυχές. Πρέπει να γνωρίζετε ότι έχει τελειώσει. Σας συμβουλεύω να δώσετε προσοχή μόνο στο μήνυμα σε όλο το περιεχόμενο. Μην προσπαθήσεις να με πιάσεις, γιατί δεν μπορείς να με βρεις. Ακόμα και αν πετύχετε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα και δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Είμαι φτωχός και ταχυδρόμος που τελείωσε. Για να ξεκινήσετε και να σας μεταφέρω αυτό το μήνυμα, φτιάχνετε πραγματικά, λόγω της θέλησης του παντοδύναμου Θεού και της τάξης, με την απεριόριστη προστασία Του. Ευχαριστώ και επενέσω το ιερό Του όνομα. Ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Έλιας, για την ειλικρινή κρίση Του, ας είναι το ιερό Του όνομα ψηλότερο. Αμήν. Σημείωση, κάθε άτομο, οποιοδήποτε οργανισμός, οποιοδήποτε ίδρυμα, οποιοδήποτε υπάλληλος πρέπει να γνωρίζει ότι όποιος και αν είναι. Αν λάβει αυτό το μήνυμα πρέπει να μεταφέρει σε άλλους, θα κερδίσει πολλά, μπορείτε να το μεταφράσετε σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά να μην αφαιρέσετε, να προσθέσετε, να μεταρρυθμίσετε ή να επεξεργαστείτε το μήνυμα, το κάνει, όπως λέει. Κάθε άτομο, οργάνωση, κυβέρνηση, ηγέτης, αν θέσει εμπόδια σε αυτό το κρίσιμο μήνυμα, θα τιμωρηθεί αυστηρά και η τιμωρία δεν έδωσε την ευκαιρία να μετανοήσει. Γράφτηκε στις 7 Νοεμβρίου 1998 Αιθιοπικό ημερολόγιο. Μήνυμα 2. Για όλα τα ανθρώπινα είδη. Έκδοση στις 27 Μαΐου 2000 Αιθιοπικό ημερολόγιο. Ήταν με τόνο. Έκδοση στις 4 Ιουνιού 2008 Ευρωπαϊκό ημερολογίο. Αυτό το μήνυμα είναι η δεύτερη απόφαση που θα αναφέρονται ως κόκκινο φως. Ειδοποιήσεις. Διαβάστε προσεκτικά το μήνυμα. Όταν δίνετε σε άλλους πρέπει να δώσετε όλες τις σελίδες. Μην αφαιρείτε, προσθέτετε ή μεταρρυθμίζετε. Εάν το κάνετε, θα υποστείτε τιμωρία. Δώστε το ελεύθερα, όπως σας έκανα, όσοι σας δίνουν πρόθυμα, μπορείτε να αποδεχτείτε μόνο τις δαπάνες σας. Να το στείλετε με φαξ, να το στείλετε, να το κυκλοφορήσετε στο διαδίκτυο, τον ιστότοπο κλπ. Εκτυπώστε το σε περιοδικά, εφημερίδες, βάλτε τον στον αέρα, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση κλπ. Για όσους δεν κάνουν ποτέ σύμφωνα με τις παραγγελίες των μηνυμάτων, διαβάστε από τη λίστα παραγγελιών τι τιμωρία πρόκειται να υποστούν. Κανείς δεν απαγορεύεται να κάνει ωραίο καθήκον. Ούτε είναι, ηγέτης ή άτομο, μετριούνται, σύμφωνα με την ειλικρινή και μετανοούμενη πράξη τους. Κάθε καλή πράξη ξεκινά, από μια απλή πράξη. 27 Μαΐου 2000 Αιθιοπικό ημερολογίο. Είναι ανθρωπινοί φίλοι, ακολουθήστε τους πρόσφορα σας. Μήνυμα απόφασης και δικαστηρίου από Παντοδυναμός Θεός. Ζεϊκό 19:28-30. Λούκας 3:17. Σε όλα τα ανθρώπινα όντα, σε όλα τα ενδιαφερόμενα ανθρώπινα είδη, αυτό είναι ένα μήνυμα που έστειλε.
ο παντοδύναμος Θεός, έμπιστη γη και οι υπηρέτες που ζουν στην Αιθιοπία, Αντίς Αβέμπα. Μπορεί να μην πιστεύετε ή μπορείτε, μάλλον μπορείτε να απορρίψετε και να το πετάξετε ως σκουπίδια, αλλά σας λέω και θα πρέπει να είστε σίγουροι γι' αυτό, όσοι το κάνουν αυτό, θα πεταχτούν επίσης. Όπως ο τρόπος που μπορούν να το κάνουν. Για όσους σέβονται και προσπαθούν ειλικρινά να γνωρίζουν το βασικό μήνυμα, είναι σοφοί και αξίζουν σεβασμό. Υπερβολούμε, δεν ευχαριστούμε και σέβουμε για το Άγιας Όνομα. Είναι Αυτός, είναι το Παν. Κανείς δεν στέκεται εναντίον Του. Δημιουργεί, εξαλείφει και δημιουργείται από το τίποτα και μετατρέπει όλα όσα υλοποιούνται ή φαίνονται σε τίποτα. Πείτε μας λοιπόν, με ποιον τον συγκρίνεις. Κανείς δεν τον συμβουλεύει ούτε τον διατάζει. Είχε κάνει τα πάντα και εξακολουθεί να κάνει, με τη θέληση Του. Δημιουργήσαμε, για να τιμήσουμε, να επενέσουμε και να τον πιστέψουμε. Και να τον αγαπάμε, αλλά και να είναι αξιόπιστος, να κληρονομούμε, αυτό που είχε ετοιμάσει και δημιουργήσει για τη χρήση μας. Μας δημιούργησε, για να δοκιμαστεί και να γίνει αξιόπιστος γιος Του. Εσείς ανθρώπινα όντα παραμελήσατε και γυρίσατε το πρόσωπο σας, τον προσβάλατε, αρνήσατε τα πατρικά τεντωμένα χέρια Του. Και έχετε πετάξει την αγάπη Του. Σας είχε δείξει με αόρατα δεινά και με καρφωμένο χέρι τεντωμένο σε σταυρό, αγωνιώδη, μεθυσμένο θάνατο για να σας δώσει την αγάπη και τη ζωή Του. Αιώνια ζωή τον θυμάστε. Ανέστησε πληρώνοντας το χρέος του θανάτου σας, πληρώνοντας μια τιμή που θα έπρεπε και πρέπει να έχετε πληρώσει. Τον παραμελήσατε, αλλά αντί για τις αμαρτίες σας, σας περίμενε να μετανοήσετε, για τουλάχιστον 2.000 χρόνια. Αλλά δεν κάνατε τίποτα και ο χρόνος έφυγε, χωρίς να το χρησιμοποιήσετε και η πράξη σας να παραμελήσετε, έχει αφαιρέσει την ανοχή του Θεού. Τώρα λοιπόν πρέπει να ακούσετε και να δοκιμάσετε την κρίση του καθώς και την τιμωρία του. Ονομάζεσαι καθολικός, προτεσταντικός, κομφουκιανός, βουδιστής, Ινδός και Ισλάμ, Αγγλικανός, Ανατολίτικος Ορθόδοξος. Λατρεύετε ανθρωπογενή αγάλματα. Πρώην. Στην Ινδία, την Κίνα, τη Βιρμανία, την Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, το Νεπάλ κάπα. Σε όλα αυτά τα έθνη, η λατρεία των ζώων είναι τα άλλα πρόσωπα της πίστης σας. Όλα αυτά τα σενάρια, εμφανίζονται πάντα, στις προαναφερθήσεις καταστάσεις. Νομίζετε ότι θα προστατευτείτε σε μια εκκλησία, σε τζαμιά ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος λατρείας. Δεν είναι χρήσιμο, δεν παίρνεις μέρος για να σε κρύβεις. Και κανείς δεν σας σώζει. Εκείνοι που τιμούσε, δεν τους σεβάσατε. Τρέψατε τη μητέρα του και τη μητέρα μας, τη Virgin Mary. Τους μετρήσατε ακόμη και χωρίς αξία. Οι σεβαστοί τιμημένοι άγγελοι, όπως ο Άγιος Γαβριήλ, ο Άγιος Μιχαήλ κλπ, σε τελική ανάλυση ποιοι είστε για να μην σέβεστε τους τιμημένους. Ποιος σε έκανε να μειώσεις το τιμημένο και σεβαστό του έγγελ και τη μητέρα μας Παρθένα Μαρή. Ποιος του διαβόλου πρόκειται να πληρώσετε, αυτό που αξίζετε να πληρώσετε. Και εσάς τα ανθρώπινα όντα ακούστε. Ανοίξτε τα μάτια και τα αυτιά σας. Τώρα στέκεστε στον τελικό χρόνο κρίσης, στον οποίο κανείς δεν δραπετεύει, ούτε κρύβεται από τα μάτια του Θεού. Η υπομονή και η ανοχή του παντοδύναμου Θεού είχαν μαραστεί. Εσείς άνθρωποι. Ποιος του αντίαιμα και του, εγώ εν, έχετε διαπράξει μεγάλα εγκλήματα και αμαρτίες που δεν είχαν κάνει ποτέ πριν. Και εξαιτίας αυτών των κακών πράξεων, έχετε ανάψει, ο παντοδύναμος Θεός θυμός. Τώρα σταθείτε για να αντιμετωπίσετε τις αποφασιστικές αποφάσεις του, έχει λάβει. Σταθείτε σαν άντρας. Προετοίμασε τον εαυτό σου. Καθώς όλοι μας είμαστε ζωντανές μάρτυρες, βασίζεστε και εμπιστεύεστε τις γνώσεις, τη σοφία και τον πλούτο που έχετε συγκεντρώσει και πάντα λέτε, μπορείτε να αμφισβητήσετε οποιαδήποτε φυσικά και ανθρωπογενή προβλήματα που αντιμετωπίζετε τώρα. Μια περιορισμένη τιμωρία, ο παντοδύναμος Θεός είχε κάνει, ποτέ δεν σε έκανε να γονατίσεις, στη θέληση του, μάλλον στέκεστε να τον προκαλέσετε. Κανένα φόβο δεν φαίνεται από την πέτρινη καρδιά σας. Στάσου λοιπόν ως άντρας και αντιμετωπίστε τον και διαβάστε και κατανοήστε τις αποφάσεις και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν σύντομα. Τώρα, μέχρι τώρα τίποτα σοβαρό δεν γίνεται για να σας υπενθυμίσει που στέκεστε και τι κάνετε. Όπως βλέπουμε συχνά, οι κυκλώνες, οι σεισμοί της γης, οι ηφαιστιακοί, οι καταιγίδες, οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές κάπα.
δεν σας έκανε να ξυπνήσετε. Όλα όσα βλέπετε, είναι συμπτώματα της επικείμενης καταστροφής. Κάθε έγκυος γυναίκα όταν μπαίνει στον τελευταίο μήνα για να γεννήσει, δείχνει ένα σημάδι ασθένειας και αισθάνεται πόνο και πόνο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, για αυτό που βλέπετε τώρα και επίσης, ότι ο κόσμος γενικά τον υποστηρίζει. Η καταστροφή αυτό που βλέπετε, θα έρθει και θα συμβεί χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από όμικρον με τον ότι έχετε δει πριν και τώρα. Θα εκμηδενιστούν με αδιανόητη δύναμη σάρωσης, ότι κανένα ανθρώπινο είδος δεν μπορεί να το αντέξει. Μπορείτε να ρωτήσετε ποιος θα το πείτε αυτά. Μην ενοχλείτε. Θα σας πω δεν είμαι τίποτα και ένα σκουπιδοτενεκέ, σε σύγκριση, με τις γνώσεις σας, τη σοφία, την προσωπικότητα, την κατάσταση της εκπαίδευσης και τη φήμη. Είστε γνωστή φιγούρα, ζείτε και ζείτε μια πολυτελή ζωή, όλα είναι υπό την εξυπηρέτησή σας. Είστε παπάδες, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι και σεβαστοί, γνωστοί ιεροκήρυκες, όταν μιλάτε όλο το πράγμα γύρω σας τρέμουν. Είστε πάστορες, έχετε αποκτήσει τους υψηλότερους βαθμούς έως το PD, σε αυτό που το αποκαλείτε πεδίο θεολογίας. Αντίθετα, δεν έχω τίποτα, δεν είμαι μορφωμένος, ή κάποιος άλλος ή κάτι τέτοιο. Είμαι ένας φτωχός άνθρωπος που ζει στη μέση των περισσότερων φτωχών εθνών που είναι γνωστοί για τη φτώχεια και την έλλειψη τους. Όπως όλοι το γνωρίζετε καλά, σχεδόν όλοι οι προφήτες και οι Απόστολοι του Παντοδύναμου Θεού επιλέχθηκαν από το σκουπίδο Τενεκές, από το κέντρο της πόλης και από τα σκουπίδια, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός δεν γεννήθηκε σε ένα παλάτι ή στα γνωστά σπίτια του Θεού. Όμως, αντίθετα, γεννήθηκε σε σκόνη, στο σπίτι των ζώων. Ήρθε για τους άπορους, για εκείνους που είναι άθλοι στη γη, όχι για εκείνους που γεμίζουν με πλούτο και πολυτέλεια. Είμαι διέταξε να σας πω και να μεταφέρει το μήνυμα του. Τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να αρνηθώ. Αν τον αρνηθώ, θα τιμωρηθώ περισσότερο από αυτό που υπέστη μέχρι τώρα. Πρέπει λοιπόν να υπακούω σωστά στη θέληση και τις εντολές του. Επομένως, πρέπει να προσέχετε μόνο το μήνυμα. Αν θέλετε να αποδείξετε, ρωτήστε τον, προσευχηθείτε για να μάθετε την αλήθεια. Είτε είμαι αληθινός αγγελιοφόρος είτε όχι, το επαναλαμβάνω, η μόνη λύση είναι να τον ρωτήσω. Είμαι σίγουρος, αν τον ρωτήσετε από την ψυχή και την καρδιά σας, θα απαντήσει στην αναζήτησή σας. Αυτό ισχύει για εκείνους που αυτοαποκαλούνται και πιστεύουν ως αληθινοί χριστιανοί. Για τις υπόλοιπες θρησκείες, όπως μουσουλμάνοι, Ινδουισμός, Κομφουκιανός, Ταοισμός, Ιουδαϊσμός, Βουδιστές, Προτεστάντες και Καθολικοί κλπ. Όμικρον με τον ότι και αν κάνετε, ή ρωτάτε, δεν θα λάβετε απάντηση. Επειδή δεν μετανοείτε και δεν πιστεύετε στον σωστό τρόπο, γι' αυτό, η κρίση και η τιμωρία που πρόκειται να γίνει, σύμφωνα με την πράξη σας, τις καρδιές, το μυαλό σας, βασίζονται σε όσα έχετε κάνει και κάνετε μέχρι τώρα, καμία απάντηση δεν θα σας δοθεί προτού μετανοήσετε. Ζ 20-19-23-2-7-21-26-32-9-15-11. Ελεβή Ιησίου, 26-12-6-8-14-11-12. Δεν είμαι τέλειος συγγραφέας, ομιλητής ή χρήστης της αγγλικής γλώσσας. Σας συμβουλεύω λοιπόν να δώσετε προσοχή στο συνολικό μήνυμα, ότι κάθε δήλωση συνεπάγεται και όχι στη σπασμένη, μη γραμματική δομή της. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Θα σας αναφέρουμε μερικές από τις κύριες ανησυχίες σας σχετικά με τα υπάρχοντα προβλήματα σε όλο τον κόσμο που σας προκαλούν ακόμα. Από διεθνή μίντια. 1. Από το CNN Planet Iberia. 2. Θα σώσουμε τον πλανήτη μας. 3. Τα διλήμματα του θερμοκηπίου. 4. Η αλλαγή του καιρού, η υπερθέρμανση του πλανήτη. 5. Η αύξηση της θερμότητας στον πλανήτη μας. 6. Η τήξη των πάγων του Βορρά και του Νότου. 7. Οι βαριές βροχές που σκουπίζουν τα πάντα στις δυνατότητες της. 8. Οι καταιγίδες, οι κυκλώνες, οι πλημμύρες κλπ. 9. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις. 10. Οι γη σεισμούς υψηλότερου μεγέθους. 11. Παγκόσμια επισιτιστική κρίση. 12. Εθνική, θρησκευτική, πολιτική κρίση που κατακλείστηκε όλα τα έθνη και τα κράτη. 13. Η ενεργειακή κρίση που κατέστρεψε τα όνειρα σας για ανάπτυξη. 14. Το χάος στην παγκόσμια οικονομία.
Παραδείγματος χάρη, χρηματοοικονομική κρίση, οικονομική κρίση, διακυμάνσεις, πληθωρισμός, ύφεση. Για να χορηγήσετε όλα τα προβλήματα. 15. Τόσα πολλά συνέδρια, φόρουμ, προτάσεις, σχέδια, ιδέες, θα ήταν λύσεις, το πρωτόκολλο του Κιώτο, για το θερμοκήπιο. 16. Η συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για την επισιτιστική κρίση, τόσες πολλές προσπάθειες ανακούφισης, ηγήθηκε με πολλά NGO και κράτη και παγκοσμίως γνωστά σώματα. 17. Πάρα πολλά έργα. Κάθε μέρα, όπως το βλέπουμε και το βλέπουμε όλοι, η μέρα δεν θα περάσει ειρηνικά, χωρίς να υποστεί και να υποστεί κάποια καταστροφή. Έχουμε τον τσουνάμι, την Κάτρινα, τον κυκλώνα Νάργης, τους τόρναδος στην Αμερική, τις πυρκαγιές στην Αυστραλία, την Ελλάδα, την Αμερική και τους καταστροφικούς σεισμούς της γης στην Κίνα. Νομίζω ότι όλα αυτά τα αποτελέσματα δεν θα μπορούσαν να ξεχαστούν εύκολα. Οι κυκλώνες, οι πυρκαγιές, οι σεισμοί, οι καταιγίδες, τα ηφαίστεια, οι ανεμοστρόβιλοι και όλες οι φυσικές καταστροφές εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την εντολή και τις εντολές του παντοδύναμου Θεού. Όπως λέτε και πιστεύετε, η γη δεν κινδυνεύει, αλλά αντίθετα, εσείς οι διάβολοι υπηρέτες θα εξαφανιστεί. Η γη δημιουργήθηκε με το θέλημα του Θεού, όχι με την επιστημονική μέθοδο και τον τύπο σας. Ο ιδιοκτήτης, ο δημιουργός διέταξε, η φύση, με βάση την παραγγελία, η γη θα σας καταναλώσει, όπως παραγγέλθηκε, με όλα όσα έχει στη διάθεση του. Θα σε εξαλείψει, θα σας συνθλίψει, μέχρι να χαθείτε. Πώς θα μπορούσατε να αντισταθείτε στις πλημμύρες, τους κυκλώνες, τα ηφαίστεια, τους σεισμούς, τις πυρκαγιές, τις καταιγίδες, τις υψηλές θερμοκρασίες. Τεχνολογικά, βιομηχανικά προϊόντα και υλικά το κάνατε για την καθημερινή σας ζωή, όλα θα γίνουν ως δολοφόνοι σας. Τους δημιουργήσατε, το φτιάξατε, χτίσατε και συνεχίζετε να χτίζετε γιατί είστε μια τελική επιθυμία. Θα είναι οι εχθροί σας. Θα στραφούν εναντίον σας σε αυτή την τελική πράξη που μπορείτε να πείτε και να ρωτήσετε γιατί. Π.Α.Μ. 32, 33, 9, 11, δεύτερον ομιά 9 προς 13-24. Γιατί συμβαίνουν όλες αυτές οι καταστροφές σε μένα. Ρωτήστε τον εαυτό σας και απλά σκεφτείτε τι έχετε κάνει στο παρελθόν και κάνετε ακόμα τώρα. Θα το απαντήσετε. Πόσο ο παντοδύναμος Θεός ανέχεται τα αμέτρητα εγκλήματα και τις αμαρτίες σας. Γι' αυτό, στρέφονται εναντίον σας. Κάνετε μοιχεία και κατά πολύ, ότι είστε σοδομίτες, είστε ομοφιλόφιλοι, λεσβίες, το κάνατε ως δικαίωμα κάθε ατόμου, το ονομάζετε δημοκρατικό δικαίωμα, ως ίδρυμα το ονομάσατε βιομηχανία σεξ. Είστε λιγότερο ανθρώπινοι, παρόλο που είστε άνθρωπος, τα ζώα είναι καλύτερα από εσάς. Ζουν ακόμα από αυτό που ο παντοδύναμος Θεός δημιούργησε και τους διέταξε να ζήσουν και να κάνουν. Αλλά εσείς ένας άνθρωπος που δημιουργήθηκε από την ομοιότητά του και δώσατε ένα μυαλό που σκέφτεται, εξορθολογίζει το κακό και το καλό, δεν ζείτε και κάνετε, όπως σας διέταξε ο Θεός, αλλά έκανες τον εαυτό σου λιγότερο από τα ζώα και αντιστέκεσαι στη θέληση του. Σκοτώνεις τους αδελφούς και τις αδελφές σου. Ψέματα, το ψέμα είναι συνήθεις καθημερινές πράξεις. Δίνεις μια ψευδή μαρτυρία εναντίον του αδελφού σου. Ατιμάς και δεν υπακούεις τον πατέρα σου και στις μητέρες και τις αδελφές σου. Δεν πιστεύετε στα ιερά λόγια, διαθήκες και εντολές του παντοδύναμου Θεού. Ανταυτού, φτιάξατε τον δικό σας Θεό. Παραδείγματος χάρη χρήματα, γνώση, δύναμη, πλούτος κλπ. Είναι οι θεοί σας. Σε όλες τις ηλικίες σας φιλοδοξείτε και εργάζεστε για χρήματα, δύναμη και γνώση, καθώς και υλικά ωφέλη. Η ζωή σου είναι γεμάτη απληστία και ατελείωτες εγωιστές. Ο παντοδύναμος Θεός υπομονετικά και με αγάπη συγκρατημένη, σας εξαλείφει. Σεβασμός στα ιερά του λόγια. 20 αιώνες έχουν σχεδόν περάσει. Οι πατέρες και οι πρόγονοί σου, όλοι διέπραξαν ένα έγκλημα και αμαρτίες λιγότερο από εσάς, αλλά εσείς δεν έχετε δει πολλά από την αρχή της ανθρώπινης φυλής μέχρι τώρα. Και θα μπορούσε να φανεί σαν εσένα στο μέλλον. Όλες οι εκκλησίες κάνουν το καθήκον των διαβόλων, με το πρόσχημα του χριστιανισμού. Επιτρέπουν στους σοδόμιους να έχουν γάμους μέσα στην εκκλησία τους, οι ίδιοι οι επίσκοποι είναι σοδομίτες, τους οποίους υποστηρίζουν ανοιχτά ως σωστή πράξη και ως το δικαίωμα τους να το κάνουν.
Άρα δεν υπάρχει όριο για τα εγκλήματα και τις αμαρτίες σας. Ποιος σε απαγορεύει? Έχετε ήδη περάσει την κόκκινη γραμμή. Τα μουσουλμανικά τζαμιά είναι επίσης οι ίδιοι αμαρτωλοί και εγκληματίες με την πίστη των παραμυθιών τους διαπράττουν Μοιχεία και Σόδομ με μεγαλύτερη έκταση, κανείς δεν τους ισούται. Σκοτώνουν. Η δολοφονία του αδερφού τους θεωρείται σωστό καθήκον να εισέλθει στο GNF, καθώς έχουμε δει και ακούσαμε ότι η τρομοκρατία γεννιέται από το έμβριο αυτής της ψεύτικης κουκούλας. Το να αναφέρω όλες τις θρησκείες, δόγμα και πράξεις είναι πέρα από την ικανότητα και την τάξη μου. Αλλά ξέρω ότι όλα είναι αντίθετα με τη θέληση και τις εντολές της παντοδύναμης τάξης του Θεού. Το να λένε τα εγκλήματα και τις αμαρτίες σας δεν είναι το κύριο μου μήνυμα. Ανέφερα μερικά από αυτά, απλώς για να σε κάνω να δεις τον εαυτό σου, όπου σταθήκες μπροστά στον παντοδύναμο Θεό. Τέλικες άποφασης και κοινοποίησης J.R.M.I.A. 51-54-58. Σε όλα τα πρόσωπα της γης κατοικεί το ανθρώπινο είδος, είναι υποχρεωμένος να υπακούει στις επιθυμίες και τις εντολές του Δημιουργού του. Παρόλο που ο Θεός είναι ελεημόν και υπομονετικός και επιφυλακτικός να τιμωρήσει, όλα έχουν τα όρια τους. Περίμενε να μετανοήσει όλο το ανθρώπινο είδος προτού ανασταλεί ο θυμός του. Κανείς όμως δεν έδωσε προσοχή, αλλά συνεχίσαμε να διαπράττουμε τις αμαρτίες του αόρατου είδους, αγνοώντας την υπομονή του. Ο παντοδύναμος Θεός περίμενε τουλάχιστον 5.500 χρόνια πριν από τον Χριστό και 2.000 χρόνια μετά τον Χριστό. Αλλά όλες οι ανθρώπινες φυλές έχουν λίγη καρδιά, συνεχίζουν να σκληραίνουν την καρδιά τους. Προκάλεσε την αγάπη και το έλεος του, με σεβασμό, απογοήτευση, αγνόηση και παραμέληση του. Πολύ πέρα από αυτό, είπατε ακόμη ότι δεν υπάρχει ποτέ. Ανοχή του τον έκανε, για να δει μη υπάρχον. Αλλά με άλλο τρόπο δημιουργήσατε τον δικό σας Θεό. Πιστεύετε με τη δύναμη της γνώσης, της σοφίας, του πλούτου και της υλικής επιτυχίας σας και χτίσατε, δικό σας δημιούργησε τον Θεό. Τέτοιες πεποιθήσεις αφηγούνται και προέρχονται από τον Σατανά. Ποιος είναι ο επικεφαλής όλων των εγκλημάτων και δάσκαλος όλων των εγκλημάτων και αμαρτιών που είναι βαθιά ριζωμένες σε κάθε κοινωνία γενικότερα? Ναι, οι δαίμονες είναι ο Κύριος σας. Ξέρετε πως είχε πέσει ο διάβολος? Γιατί έπεσε? Τι, δεν είχε και ακόμα έκανε? Και επιτέλους ξέρεις τι έχασε για πάντα? Διαβάστε το Λόγο του Θεού από την Αγία Γραφή Εζέκιελ 28. Η περιορισμένη τιμωρία του δεν σε έκανε ποτέ να μετανοήσεις, από την αρχή μέχρι αυτή τη στιγμή περίμενε, από την αρχή μέχρι αυτή τη στιγμή, μας τιμώρησε, με περιορισμένη και περιορισμένη πατρική τιμωρία. Για να σας γυρίσουμε πίσω από τον χαμένο τρόπο σας, πίσω στην αγάπη του. Περίμενε υπομονετικά να σε αγκαλιάσει με την αγάπη και τη χάρη του, αρνήθηκες και δεν είπες ποτέ και μετά προχώρησες γρήγορα στη δική σου παγίδα θανάτου. Αντίθετα, ακούτε και υπακούτε στο διάβολο, γι' αυτό και οι τελικές και δεν έχουν δει ποτέ τιμωρίες είναι έτοιμες να σας καταναλώσουν. Η καταστροφή θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την εποχή των Σοδομητών που έχουν εξαλειφθεί. Είχαν εξαφανιστεί από τη γη από τη φωτιά. Χρειάστηκε λίγος χρόνος για να τα τελειώσει, ποτέ δεν αγωνίστηκαν, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θαύτηκαν και κάηκαν σε στάχτη για πάντα. Αυτός είναι ένας σεβαστός θάνατος, δεν θα σας δοθεί ποτέ. Θα καταναλώσετε αργά, οικετεύοντας για το θάνατο να πάρει την τελευταία σας αναπνοή. Είστε κυρία αμαρτωλή, ποτέ δεν αμαρτάνετε, γι' αυτό η τιμωρία σας είναι διαφορετική από τις τιμωρίες που είδατε στο παρελθόν. Χάνετε όλα όσα χτίσατε, όμικρον με τον ότι συσσωρεύσατε και λατρεύατε, όλα θα μετατραπούν σε σκόνη μπροστά σας. Οι δολοφονικές σας μηχανές που δημιουργήσατε για να καταστρέψετε, υποτίθεται ότι είναι εχθρός σας, αλλά με μια πραγματική έννοια, είναι τα αδέρφια σας, στα οποία τους στόχευαν οι δολοφονικές μηχανές σας. Οι δολοφονικές σας μηχανές είναι τεράστιες. Παραδείγματος χάρη πυρηνικός, νετρόνιο, βιολογικός, χημικός, γενετικά τροποποιημένος θανατηφόρος ιός τον οποίο συσσωρεύτηκαν στα εργαστήριά σας, είναι μάρτυρες των εγκλημάτων σας. Τα πολεμικά πλοία, τα υποβρύχια, τα αεριοθούμενα αεροπλάνα, τα άρματα μάχης, τα πυροβόλα, τα πυράβλους κρουαζιέρας, οι πύραυλοι κλπ, όλα τα καταστροφικά σας όργανα θα είναι τα δικά σας όργανα καταστροφής. Θα στραφούν εναντίον σας και θα σας συντρίψουν.
Η ζεστασιά της γης θα αυξηθεί πολύ, για να σας σκουπίσει δίπλα στη θάλασσα της φωτιάς. Συνεννοηθείτε και συγκεντρωθείτε για να διαμορφώσετε και να συζητήσετε σχέδια, να επινοήσετε επιστημονικές λύσεις, διαθέτοντας τεράστιο χρηματικό ποσό, δοκιμάζετε το καλύτερό σας. Οι επιστήμονες σας δίνουν τόσες πολλές λύσεις και έργα, με βάση το λόγο τους, αντιχείτε επίσης με ένα ευρύ δίκτυο πολυμέσων και μηχανών προπαγάνδας σας. Έχετε λάβει και περάσει τόσες πολλές αποφάσεις. Έχουν υπογραφεί πολλά πρωτόκολλα, καθώς επενέσατε και το είπατε πάρα πολύ. Όπως το πρωτόκολλο του Κιώτο, το οποίο λέει, πρόκειται να επιδιορθώσετε το θερμοκήπιο, όπως το θεωρήσατε, διχασμένο από τις εκπομπές άνθρακα. Θυμηθείτε ότι τα όνειρα σας των επιστημονικών λύσεων θα μετατραπούν σε εφιάλτες, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, ο επικεφαλής διάβολος σας διδάσκει πάντα και σας οδηγεί στον τελικό θάνατο και τις ψευδεστήσεις σας. Η ΑΙΑ, 28:3-29, η ΑΙΑ, 5:9-30. Ο ευκολότερος τρόπος θα ήταν να γονατιστεί στο θέλημα του παντοδύναμου Θεού και να μετανοήσει από την καρδιά. Αλλά δεν το κάνετε αυτό. Όπως πιστεύετε και σκέφτεστε, να το κάνετε αυτό είναι μια πρωτόγονη σκέψη και δεν θα δεχτείτε ποτέ την πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ο εχθρός σας. Εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να προκαλέσετε τον παντοδύναμο Θεό τιμωρώντας τα χέρια. Παλεύετε με μια δύναμη που σας δημιούργησε, έδωσε ένα μυαλό που σκέφτεται, αντιλαμβάνεται, εξορθολογίζει το καλό από το κακό. Αλλά παραμελήσατε την αλήθεια εν γνώση και επιλέξατε την ψευδή. Προτιμήσατε το σκοτάδι και απορρίψατε το φως. Σύμφωνα με την επιλογή σας, έχετε μεγαλώσει με σκοτάδι, ζούσες μαζί του και εξακολουθείς να ζεις μαζί του. Ο σκοτεινός τρόπος ζωής. Μοιχεία, ψέματα, δολοφονίες, ασέβεια ο πρεσβύτερος, κλέβει, δημιουργεί και λατρεύει τον δικό σου θεό του ειδώλου κλπ. Έτσι η γη δεν μπορούσε να σας μεταφέρει. Είστε κύριος Χασάπης που δεν έχετε ξαναδεί ποτέ, σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Έτσι, κάθε φυσικό πράγμα, οι ανάγκες της ζωής σας και αυτό που σας περιβάλλει, θα στρέφονται εναντίον σας. Τίποτα δεν θα παραμείνει ανέγγιχτο. Όλα όσα χτίσατε θα μετατραπούν σε στάχτη και σκόνη. Εσείς, ο ίδιος ηκετεύετε για θάνατο για να σας πάει μακριά. Ο αρχηγός σου, ο διάβολος θα πληρώσει το τίμημα για όλες αυτές τις φρικαλαιότητες, τα εγκλήματα και τις αμαρτίες, σχεδίασε, σκηνοθέτησε και σε έκανε να υπόκεινται στους σκοτεινούς κανόνες του. Σε όλες τις ηλικίες σας τον εμπιστευτήκατε, αλλά δεν έχει νόημα, θα πάει στην κόλαση, για να εξυπηρετήσει τα απαράμιλα εγκλήματά του. Θα κρατηθεί, θα αλυσοδεθεί, για πολλούς αιώνες που θα έρθουν, έως ότου γίνει η τελευταία απόφαση πριν από τον τελικό χρόνο κρίσης, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι, έχει αρκετό χρόνο για να απελευθερωθεί, αλλά είναι πολύ σύντομος και ένας δύσκολος χρόνος, για τη γενιά μας που έρχεται και ποιος θα και πρέπει να τη διατηρήσει, αλλά λόγω της σκληρότητας αφορητικότητας. Ο παντοδύναμος Θεός θα το κάνει σύντομο και ανεκτό και θα ακολουθηθεί από την τελευταία φορά. Και ο παράδεισος θα πάρει τους γιους της για πάντα, από την άλλη πλευρά, η κόλαση θα πάρει τις μετοχές της για πάντα. Ισαΐα, 24. Αλλά τώρα το τιμωρητικό χέρι του Θεού δεν θα σας κάνει ποτέ να αναπνεύσετε, μέχρι εσάς. Οι αμαρτωλοί καταναλώνονται πλήρως και εξαφανίζονται από όλα τα πρόσωπα της γης. Σε μια περίοδο Νόαχ, οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, χόρευαν, διέπραξαν μοιχεία και δεν ήταν ξύπνοι, μεθυσμένοι, ποτέ δεν πίστευαν ότι το αποτέλεσμα των αμαρτιών τους θα είναι θάνατος. Όταν ο Νόαχ έφτιαχνε το πλοίο που σώζει τη ζωή του, στην ξηρασία και σε ξηράγει, το γέλαζαν και τον προσβάλλουν, ακόμη και αφού η βροχή είχε αρχίσει να χύνεται, μέχρι το νερό να φτάσει στο λαιμό τους, ποτέ δεν υποτάχθηκαν και μετανοήθηκαν, το ίδιο ισχύει για την εποχή μας. Όταν διαπράτετε έγκλημα και αμαρτίες, είστε εκατοντάδες φορές μεγαλύτεροι από αυτούς. Και κατά την άποψη του Θεού, είναι πολύ καλύτεροι από εσάς, οπότε είναι η ώρα που πρέπει να κριθείτε. Δεν δραπετεύεις. Πρέπει και πρέπει να πληρώσετε το τίμημα που αξίζετε να πληρώσετε. Τα συμπτώματα είχαν ήδη αρχίσει. Σιγά σιγά θα στραφείτε σε κάδο απορριμμάτων και η κρίση του είναι ήδη έτοιμη να σας οδηγήσει. Ο θυμός του έχει ήδη ανάψει, οπότε περιμένετε και δείτε το αποτέλεσμα.
εκείνοι που είναι με τον Θεό και με τις διαθήκες και τις εντολές του και που υπηρέτησαν κάτω από τη σκληρή διακυβέρνησή σας, τις οποίες τις αλυσοδέσατε, τους στερήσατε και τους καταστρέψατε, θα είναι ελεύθεροι και απελευθερωμένοι. Θα κληρονομήσουν όλο τον πλούτο σας και τους συσσωρευμένους πλούτους. Όλα όσα δημιουργήσατε, θα τα εξυπηρετήσουν. Η γη θα είναι τόσο λία όσο το σφουγγάρι, για ολόκληρους τους υπηρέτες και τους γιους του παντοδύναμου Θεού. Θα είναι έπαινοι και θα ευχαριστούν για το παντοδύναμο όνομα του, θα τον εξυπηρετήσουν από καρδιάς, τον αγαπούν πολύ μεγαλύτερο από τώρα και θα θαυμάσουν την αληθινή κρίση του. Το φως και η χάρη του θα τους ρίξει και θα λάμψει. Οι πληγές τους θα επουλωθούν, έως ότου το ξεχάσουν εντελώς. Αλλά εσείς, η γη σας και όλα όσα έχετε, όλα όσα σας έδωσε ο σκοτεινός αφέντης σας θα μαραθούν για πάντα και θα γίνετε ιστορία. Όπως οι Μάγιας, οι Αζτέκοι, οι Ίνκας, η Βαβυλώνα και άλλα ξεχασμένα παρελθόντα. Μπορείτε να προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε την καταστροφή που σας χύνει και επίσης μπορείτε να προσπαθήσετε να το διατηρήσετε. Αλλά πρέπει να είστε σίγουροι, ότι η προσπάθεια σας δεν θα είναι τίποτα και θα είναι κενή. Μπορείτε ακόμη και να ελπίζετε το καλύτερο θα έρθει, σε εσάς όχι καλύτερη ελπίδα. Για εσάς τους εγκληματίες και τους αμαρτωλούς, χωρίς μέλλον, χωρίς ελπίδα, δεν θα πρέπει να περιμένουμε καλό, τίποτα δεν έρχεται σε εσάς, αυτό είναι ήδη αποφασιστή. Πρέπει να πληρώσετε, για όσα έχετε κάνει και ακόμα να κάνετε. Κανένα απόσπασμα, είναι ήδη κλιμακούμενο και σφραγισμένο. Για να δραπετεύσετε ως άτομο, από την ερχόμενη κόλαση, ή ως κράτος, ως κοινότητα, ως τομέας, ως εκκλησία, ή σε οποιαδήποτε μορφή, υπάρχει μόνο ένας έξω. Αυτό είναι να γονατιστεί μπροστά στον Θεό και να μετανοήσεις από την καρδιά και να υποτάξεις τον εαυτό σου, για τις διαθήκες και τις εντολές του. Κανένας πάπας, κανένας αρχιεπίσκοπος, κανένας επίσκοπος, ηγέτες, ποιμένες, ηγέτες της εκκλησίας, κανένας σέιχης ή κανένα τζαμί δεν θα μπορούσε να σας σώσει. Αν κάποιος που μπορεί να σας πει, εγώ, η εκκλησία μου και η εκκλησία μας θα σας σώσω. Είναι ψεύτης. Ποιος δεν σε σώζει ποτέ. Η προσευχή του είναι μισητή μυρωδιά, μπροστά στον παντοδύναμο Θεό. Έτσι κανείς δεν σας σώζει. Και πάλι θυμηθείτε ότι ο μόνος τρόπος για να σας σώσει είναι να παραδώσετε τον εαυτό σας στο παντοδύναμο Θεό θέλει και εντολές. Όλοι όσοι λένε ότι είμαι ηγέτης της Εκκλησίας, ή αποκαλούμε τον εαυτό του ως βοσκό, ας δουν τον εαυτό του την τιμωρία, η τιμωρία του θα είναι 7 φορές μεγαλύτερη από όμικρον με τον ότι οι λαοί τους οποίους τους κυνηγά. Ισαΐα 18. Σήμερα, όπως είμαστε μάρτυρες, κάθε εκκλησία, εκκλησίες, τζαμιά τόσα πολλά είδη θρησκείας, όλα εξυπηρετούν τον διάβολο, όχι για τον παντοδύναμο Θεό. Πώς θα μπορούσαν να αντισταθούν στις επερχόμενες καταστροφές. Κανείς, εκτός από τον άνθρωπο του Θεού, μόνο που μπορούσε να περάσει τις επικείμενες πλημμύρες της φωτιάς. Κάθε πρόσωπο που βρίσκεται κάτω από τη χάρη και την αγάπη του, έχει ήδη αναγνωριστεί, σφραγιστεί και υπογραφεί από το όνομα του παντοδύναμου Θεού, στα μέτωπά του. Όποια και αν είναι η αναταραχή και τα κύματα της φωτιάς, θα είναι ασφαλής και θα επιβιώσει με όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα. Γι' αυτό, θα το παρακολουθήσετε, όταν εσείς ο αμαρτωλός και ο εγκληματίας, υπηρετείτε την τιμωρία σας, οι άλλοι που είναι ευλογημένοι από τον παντοδύναμο Θεό, θα σας δουν προστατεύοντάς τους από την αγάπη και τη χάρη του. Η Αιθιοπία, η φτωχή μου χώρα, ο Ορθόδοξος Στέβαχτο, η αληθινή και αγαπημένη μου πίστη, θα αναβιώσει και θα λάμψει σαν ήλιος. Ο παντοδύναμος Θεός μας, ο Πατέρας μας, θα βασιλεύει σε εμάς, στη χώρα μας. Η μητέρα μας Virgin Mary θα αγκαλιάσει τα παιδιά της με το αγαπημένο της χέρι που κατοικεί σε κάθε γωνιά του κόσμου. Ο Άγιος Γαβριήλ, ο Άγιος Μιχαήλ και οι αγαπημένοι άγγελοι των πατέρων μας θα μας λάμψουν και θα μας φρουρούν. Ο παντοδύναμος πατέρας μας, τα μάτια και τα αυτιά μας είναι πάντα πάνω μας. Ποιος θα σταθεί εναντίον μας. Σε μια λαμπερή Αιθιοπία θα απολαύσουμε την αγάπη και τη χάρη του. Εκείνοι που ζουν σε όλα τα πρόσωπα της γης, ως έθνος, ως άτομα, ως κράτος, ή ως οποιαδήποτε μορφή κρατικής κουκούλας, που πίστευε αφοσιωμένα και αληθινά στον Ορθόδοξο Τέβαχτο, θα έχει θέση, εδώ στην Αιθιοπία. Θα κατοικήσουν και θα έχουν τη χάρη του παντοδύναμου Θεού και θα έχουν όμικρον με τον ό,τι επιθυμούν. Είναι οι αγαπημένοι μας αδελφοί και αδελφές.
Μας αρέσει να τα έχουμε, τα αγκαλιάζουμε με την αγάπη μας και μαζί θα επενέσουμε το παντοτινό αγαπημένο μας πατέρα. Να έχεις αυτή τη μοναδική ευκαιρία, οποιοδήποτε έθνος και οποιασδήποτε πολιτείες, καθώς και εκκλησία, ο καθένας σας θα δει το φως, εάν και μόνο εάν, αποδέχεστε την πνευματική καθοδήγηση του παντοδύναμου Θεού. Και πρέπει να υποταχθούν στη διακυβέρνηση της Αιθιοπίας, όπου το θέλημα και οι εντολές του παντοδύναμου Θεού, ρέει σαν νερό πηγής, και επίσης, όπου το φως λάβει και θεραπεύει κάθε ψυχή. Αν μόνο αποδέχεστε και υπακούτε, από την καρδιά και κάνετε σύμφωνα με τον νόμο του φωτός που προέρχεται από τον παντοδύναμο Θεό. Στη ευλογημένη μου χώρα θα είναι ασφαλής. Θα κερδίσετε την ειρήνη και την αρμονία σας. Εάν όχι, θα το δείτε. Και θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι θα το πληρώσετε. Θυμάμαι, κανείς στη γη δεν θα σας σώσει. Σας λέω, βεβαιωθείτε ότι πρόκειται να οικετεύσετε και θα κλαίξετε, γεμάτα δάκρυα. Θα προσπαθήσετε απεγνωσμένα, να ακούσετε, να γίνετε αποδεκτοί και επίσης να επιβιώσετε. Αλλά μετά την πάροδο του χρόνου μετάνοιας, κανείς ή τίποτα δεν έρχεται να σας σώσει. Πρέπει να είστε σίγουροι γι' αυτό, είναι η κρίση του παντοδύναμου Θεού, η ελαφριά τελική σειρά. Εσείς οι QPPR, POGUER, οι βιομηχανικές χώρες, οι ανεπτυγμένες χώρες, έχετε τα πάντα, υπό την εντολή σας, μπορείτε να δώσετε, μπορείτε να πάρετε, μπορείτε να σκοτώσετε και μπορείτε να αφαιρέσετε ή να προσθέσετε, οποιασδήποτε πολιτείες, που είναι φτωχοί και ποιοι είναι οι υπηρέτες σας, κάνετε όμικρον με τον ό,τι θέλετε να κάνετε σε αυτούς, επειδή είστε ο φοβισμένος θεός τους. Μπάμπιλον, που, α και η γη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αδιά, ελ. Αμερικά, αεφάρισια και αου, χαραέλια, όλα αυτά είναι υπό τον έλεγχό σας. Εσείς η Βαβυλώνα, είπα, είναι ο Θεός τους. Σας υπακούουν και κάνουν όμικρον με τον ό,τι τους διατάζεται να κάνουν. Στη χώρα μου, η κυβέρνησή μας κάνει, όπως και άλλα κράτη, υπό τη διοίκησή σας. Η λεγόμενη πολιτεία μας είναι, σε πλήρη εξυπηρέτηση, για όλα τα ενδιαφέροντα και τις απαιτήσεις σας. Γνωρίζετε την Αιθιοπία, που την αναφέρετε, ως παράδειγμα της πείνας, μας δώσατε ένα όνομα γνωστό από όλους πεινασμένους ανθρώπους. Είναι αλήθεια, στις ετήσιες στατιστικές σας, μας λένε, με το όνομα «το φτωχό έθνος». Ο πλούτος, η γνώση σας, η πολιτική προσωπικότητα σας και η εξουσία σας, η βιομηχανία σας, οι λεγόμενες πνευματικές σας προσωπικότητες και ο σεβασμός που δόθηκε από όλες τις ανθρώπινες φυλές, όλο αυτό το σεβασμό και τη φήμη που αποκτήσατε, σε έκανε να νιώσεις σαν να είσαι Θεός. Κάνοντας αυτό στα μάτια του παντοδύναμου Θεού, ανατρέψατε τον θυμό του. Η ΑΙΑ 2-6-22 ΠΙΑΕΛ 32-33, 16-22. ΠΙΑΕΛ 18-19. Για να σας κάνει να ντρέπεστε, επέλεξε, εκείνους τους οποίους δεν έχετε ποτέ και ποτέ τους δείτε, ως άνθρωπο. Ως κράτος, δεν επέλεξε ποτέ τη Βαβυλώνα, είπα, αλλά μάλλον επέλεξε τη χώρα των πεινασμένων λαών, η οποία, εσείς ποτέ και ποτέ δεν την βλέπετε ως κράτος. Επέλεξε την Αιθιοπία, για να είναι τόπος της βασιλείας του, τόπος του θρόνου του. Από όπου κυβερνά, καθοδηγεί, αγκαλιάζει, εμπλουτίζει και δίνει το φως και τη χάρη του, με άφθονη υγεία και πλούτο σε αυτούς. Αυτό είναι, πρόκειται να κάνει, και εκείνους που υπακούστηκαν και γονατίστηκαν για τις διαθήκες και τις εντολές του. Θα το δείτε να συμβαίνει σύντομα, αν είστε μοιραίοι να επιβιώσετε. Κάθε ανθρώπινη φυλή κρίνεται, σύμφωνα με την αλήθεια του, με βάση την ευγένεια, την καλοσύνη, την ειλικρίνεια και τη σπασμένη καρδιά του κλπ. Σε όποια πίστη ή θρησκεία καταφύγει, ο παντοδύναμος Θεός θα τον δει και θα τον σώσει, θα του δείξει τον αληθινό δρόμο, τον ελευθερώνει από τα δεσμά του Σατανά και των στρατιωτών του. Ένα αληθινό ειλικρινές άτομο δεν πρέπει να ανησυχεί. Μάλλον πρέπει και πρέπει να είναι σίγουρος, στο χέρι του παντοδύναμου Θεού. Δεν εξαφανίζεται, με εκείνους των αμαρτωλών, εγκληματιών, αμαρτωλών, ομοφιλοφίλων, λεσβιών, μοιχείων, ψεύτη και δολοφόνων που πρόκειται να πληρώσουν το τίμημα που πρέπει να πληρώσουν. Η τιμωρία θα είναι σοβαρή, ειδικά για εκείνους, οι οποίοι γνωρίζουν τις διαθήκες και τις εντολές του. Εκείνοι που κηρύττουν τα λόγια του Θεού, για εκείνους που δεν το ξέρουν ποτέ, είναι οι περισσότεροι υπεύθυνοι γι' αυτό.
επειδή το ερμηνεύουν με τόλμη, όπως θέλουν. Έτσι, είναι άφοβοι να διαπράξουν αμαρτία ή γνώση τους, αγνοώντας τα ιερά λόγια του. Θα το πληρώσουν, με αόρατη υψηλή τιμή. Όλοι οι άνθρωποι θα κριθούν, σύμφωνα με τις πράξεις του. Δεν βασίζεται στα λόγια του. Ιδιαίτερα αυτοί που το γνωρίζουν, είναι τολμηροί, άλλαξαν, διέγραψαν, πρόσθεσαν και αφαιρούσαν τα λόγια του τυφλά διπλωμένα από τις κοσμικές γνώσεις τους. Ποτέ δεν σεβάστηκαν τα ιερά λόγια του. Λοιπόν, θα πληρώσουν, σύμφωνα με την καρδιά τους. Βλέπουν τη διδασκαλία των λέξεων του και την υπηρεσία στην εκκλησία, ως ρουτίνα έργο, υπό την έννοια τους γίνεται, για να τάισουν τις κοιλιές τους. Μετρούν, υπηρετώντας τον Θεό, για λογαριασμό των κοσμικών επιθυμιών και συμφερόντων τους. EZKEL 34. Πώς συγκρίνεται τους σημερινούς λεγόμενους πνευματικούς άντρες με αυτά τα λαμπερά αστέρια, όπως ο Ηλίας, ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Ιωάννης, ο Μάθιου, ο Μάρκος κλπ. Πώς θα μπορούσατε να βάλετε τους χρόνους μας πάπες, επίσκοπους, καρδινάλους, ιεροκήρυκες, στα παπούτσια των αληθινά κομψών, αφοσιωμένων πνευματικών πολεμιστών του παρελθόντος. Μακάρι να ήμουν γεννημένος, όπως και τότε, και θα ήταν καλύτερα, να μην δημιουργηθώ, σε αυτή τη χειρότερη εποχή των Σοδομητών. Απλώς ανοίξτε τα μάτια και τα αυτιά σας και διαβάστε προσεκτικά, για τους Σοδομίτες την κρίση του παντοδύναμου Θεού. Τίποτα νέο δεν έρχεται, μετά από αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα και την απόφαση που είναι στον δρόμο του να κλιμακώσει, να μετρήσει, να εξετάσει και να σας κρίνει. Θα μετρηθείτε, θα ζυγίσετε και θα ελέγξετε βαθιά σύμφωνα με τις πράξεις σας, όχι από αυτό που μιλάς, αλλά από αυτά που λέει το μυαλό και η καρδιά σου. Με βάση όσα έχετε κάνει και κάνετε και παραμελείτε, για να μετανοήσετε, θα υποστείτε και θα αποδεχτείτε την αυστηρή τιμωρία σας. Όλα τα πρόσωπα της γης, είτε των ωκεανών δεν είναι ασφαλές καταφύγιο. Το μόνο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να υποβάλλετε και να δώσετε στον εαυτό σας την κρίση του και να αποδεχτείτε την απόφαση που ακολουθεί. Ο παντοδύναμος Θεός θα λάμψει στα βουνά της Αιθιοπίας και στις γύρω περιοχές. Αυτός, ο παντοδύναμος Θεός μας βασιλεύει στην Αιθιοπία. Βάζει τους αγαπημένους του υπηρέτες και τους γιους του, στο θρόνο του στην Αιθιοπία. Σάμιουελ 2:1-10 Ρωμαίων 1:16-32 Εζεκιέλ 7. Θα είναι ευλογημένοι και εξυπηρετεί τις διαθήκες και τις εντολές του. Κρατούν, στεγάζουν και θα τάισουν τα πρόβατα τους σε εύχορη γη. Λάβει, στους υπηρέτες και τους γιους του και τους καμβάει πάντα, με την τελική του χάρη. Το να τους αγγίξεις είναι εξίσου σαν να αγγίζει τα μάτια του. Οποιοςδήποτε από εσάς που σκέφτεται να αγγίξει τους υπηρέτες του θα αποβληθεί προτού υλοποιήσετε την επιθυμία σας. Εκτός αν δεχτείτε και υπακούσετε στους γιους και τους υπηρέτες του, ως πνευματικοί και γενικοί κυβερνήτες σας δεν έχετε καμία εναλλακτική λύση και ένα μέρος στη γη για να ζήσετε, με ειρήνη και αρμονία. Μπορείτε πάντα θα υποφέρουν, με τις ανεπανάληπτες καταστροφές, καταστροφή, ένα εντεπίσης, λόγω της κόβοκότητας της τιμωρίας σας, θα μισούν τον εαυτό σας. Αυτό θα γίνει σύντομα. Δεν υπάρχει χρόνος, όλα είναι έτοιμα και η δράση θα ακολουθήσει σύντομα. Όλοι οι διαταγμένοι πολεμιστές του παντοδύναμου Θεού είναι σε εγρήγορση και τοποθετούνται παντού μπροστά στις πόρτες σας, ήδη περιμένουν, για τον πατέρα μας τέλικη περίπτωση. Για όσους τιμωρούνται, η ακρόαση και η ανάγνωση αυτού του μηνύματος ισοδυναμούν με την αποδοχή του εντάλματος θανάτου τους. Η γη θα συνεχίσει να θερμαίνεται, έως ότου δείτε τη διαδικασία σας να χαθεί. Οι κυκλώνες, τα τσουνάμι, οι σεισμοί, τα ηφαίστεια, οι θανατηφόρες καταιγίδες, οι εκτεταμένες πλημμύρες, οι θανατηφόροι ιοί, θα αυξηθούν 1000 φορές μεγαλύτερες από όμικρον με τον ότι βλέπετε τώρα. Αυτό που το βλέπετε τώρα, είναι συμπτώματα των πιο θανατηφόρων καταστροφών που έρχονται δίπλα του. Ο γενικός σας κυβερνήτης είπα που σας έκανε λιγότερους ανθρώπους, θα εξαφανιστεί, από το πρόσωπο της γης. Εσύ, κάθε πολιτεία, κυβερνήσεις, πιστεύετε και λατρεύετε τα πολιτιστικά, οικονομικά, τεχνολογικά και βιομηχανικά επιτεύγματα της Αμερικής, Βαβυλώνας, ως ευλογία του Θεού, αλλά δεν είναι, θα ήταν ευλογία, αν θα είχε ζήσει, με τις διαθήκες και εντολές του παντοδύναμου Θεού. Αλλά αντί για αυτό το έκανε, να είναι το καταστροφικό της όργανο.
Υπερήφανη για τα υλικά επιτεύγματα και τις εξελίξεις της, στάθηκε ενάντια στον παντοδύναμο Θεό και έκανε τον υπόλοιπο κόσμο, ακολουθήστε τη σουίτα της. Δίδαξε ολόκληρο τον κόσμο, Μιχία, με την αόρατη μορφή του, ενώ η Αμερική λέει, σέβεστε και υπακούτε, αλλά ποτέ δεν το κάνετε αυτό στα λόγια, τις διαθήκες και τις εντολές του παντοδύναμου Θεού. Ο Θεός σας είναι η Αμερική και οι σύμμαχοι της, ο Θεός σας είναι μουσουλμάνοι και ο πλούτος των λαδιών τους. Ο Θεός σας είναι εκείνες οι πολιτείες που έχουν ισχυρούς μισθωτοαρνηθείς. Τα τεχνολογικά επιτεύγματα και ο πλούτος που συσσωρεύτηκαν, οι καταστροφικές μηχανές που χτίστηκαν είναι τα αγάλματα που λατρεύετε. Είναι οι θεοί σας, οπότε τους επιτρέπει να σας σώσουν. Η Δημοκρατία και το Σύνταγμα, η Αμερική, Βαβυλώνα, σας έδωσε κυβερνητικές και διοικητικές δομές που χτίσατε, αντιγράφοντας από αυτήν, όλοι είστε υπό τη διοίκηση της Αμερικής, Βαβυλώνας. Είσαι δούλος της. Και όμικρον με τον ότι διατάζει και σας λέει, συνεργάζεστε, κινούνται μαζί της. Έτσι και εσείς θα εξαφανιστεί μαζί της. Σήμερα κάθε γυναίκα βρίσκεται σχεδόν υπό πλήρη υπηρεσία του σατανά. Η κινηματογραφική βιομηχανία, η βιομηχανία του σεξ, είναι όλοι μάρτυρες. Σήμερα οι γυναίκες ζουν πουλώντας το σώμα τους, η μοιχεία είναι ο τρόπος ζωής και ένα σημάδι του πολιτισμού, μια μέθοδος απόκτησης χρημάτων. Όλοι αυτοί οι τρόποι ζωής προήλθαν από το σχολείο της Βαβυλώνας, είπα. Οι γυναίκες είναι αμαρτωλοί της εποχής μας, σπρώχνουν κάθε άντρα, να διαπράξει μοιχεία, σε ένα φως της ημέρας, περπατούν, στους δρόμους εντελώς γυμνοί, προσπαθούν να προσελκύσουν άντρες για μοιχεία. Αυτό είναι καθημερινά σενάρια, σε όλα τα μέρη του κόσμου. Θα το πληρώσουν με αόρατη τιμωρία. Ο κύριος όλων αυτών των εγκλημάτων και αμαρτιών ζει στη Βαβυλώνα, είπα. Διατάζει, κυβερνά, διευθύνει, συνθλίβει, καταστρέφει όλα τα σωστά πράγματα που σώζει ανθρώπινες φυλές. Πάντα σχεδιάζει, εκτελεί, να σβήνει και να καταστρέφει τους νόμους του παντοδύναμου Θεού που λάβει σε όλο τον κόσμο. Όλες οι ανθρώπινες φυλές, παραμελώντας τον Θεό και τον νόμο του και έχουν πάει, με τις επιθυμίες τους, σε αυτό που νόμιζαν ότι είναι σωστό. Εζεκιέλ 13. Όλα τα λεγόμενα ισχυρά κράτη και οι πιο τυχεροί, φυλές, κοινότητες, τομείς, εκκλησίες, όλες οι μορφές πίστης και οι θεσμοί τους, όλοι, γύρισαν την πλάτη τους και στάθηκαν ενάντια στα λόγια του παντοδύναμου Θεού. Όλα πήγαν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους, στις οποίες επέλεξαν που σημαίνει το σκοτάδι ως τρόπο ζωής τους και τους κανόνες του σκότους, ως Θεός τους. Κάθε μέρα, η ζωή σου γεμίζει, αμαρτίες και εγκλήματα. Όλες οι ανησυχίες σας θα συμβούν και θα σας οδηγήσουν στην κόλαση για πάντα. Η οικονομική σας κρίση θα είναι χειρότερη από όμικρον με τον ό,τι περιμένατε. Όταν μια κρίση χάνεται ή άλλη εμφανίζεται, χωρίς χρόνο αναπνοής που θα έχετε. Η επισιτιστική κρίση θα συνεχιστεί, θα είναι χειρότερη, όπως λένε οι επιστήμονες σας, η παραγωγή πρέπει να αυξηθεί, χωρίς αύξηση πώς θα αυξηθεί. Έχουν εντολή, ο καιρός. Το κάνουν ευνοϊκό, για την ανάπτυξη φυτών. Φαίνεται ότι φτιάχνονται, ως Θεός. Τίποτα δεν γίνεται αληθινό, οι ελπίδες σας είναι άδειες χωρίς κανένα στοιχείο για να το κρατήσετε. Όλα όσα κάνατε, οι ξύστρες του ουρανού που χτίσατε, τα πλοία που φτιάξατε και οι πολεμικές μηχανές που παρήγατε, όλα θα μαραθούν, θα σας πάρουν μαζί τους. Προκάλεσε στον παντοδύναμο Θεό, για τουλάχιστον 7.500 χρόνια τώρα έχει τελειώσει, ο καιρός τελείωσε. Όλα όσα πιέσατε και οδηγήσατε στην καταστροφή του πρέπει να ελεγχθούν. Η γη του πλανήτη μας πρέπει να γίνει πιο υγιής όπως ήταν πριν. Πρέπει να αντιμετωπίζετε από τα ελεημόν και τιμωρητικά χέρια του παντοδύναμου Θεού. Πρέπει να είναι ένας τόπος κατοικίας για όλα τα ανθρώπινα είδη. Εκείνοι που έζησαν και εξακολουθούν να ζουν, να σέβονται και να υπακούουν στις επιθυμίες και εντολές του παντοδύναμου Θεού. Αρμονικά με όλη τη φύση και το βιότοπο της. Οι χώρες της από Ανατολής, όπως η Ινδία, η Κίνα, η Βιρμανία, το Νεπάλ, το Μπαγκλαντές, το Βιετνάμ και η Ταϊλάνδη, όλα αυτά τα έθνη λατρεύουν χειροποίητες πέτρες, αγάλματα, ζώα σαν αγελάδες, λατρεύουν εντελώς, ο Θεός δημιούργησε ζώα και πέτρες, γι' αυτό το μέτρο είναι πολύ χειρότερο.
Αν αυτοί οι άνθρωποι πρόκειται να εξαφανιστούν με αυτόν τον τρόπο, όπως ο κυκλώνας Νάργης, και αν συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο, ποια θα είναι η ερχόμενη μοίρα σου. Αλλά πρέπει να γνωρίζετε την αλήθεια, εσείς πάρα πολλές φορές, αυτοί οι τιμωρημένοι και τιμωρημένοι άνθρωποι. Είναι η ώρα, ότι πρέπει να δεις τον εαυτό σου, όχι τους τιμωρημένους, αλλά τον εαυτό σου. Εκείνοι που βλέπετε, έχουν ήδη ξεκινήσει, δοκιμάζουν τα τιμωρητικά χέρια του παντοδύναμου Θεού. Αλλά η δική σας θα είναι πέρα από τη φαντασία. Καθώς προσπαθήσατε να αποκρύψετε το πρώτο μήνυμα, στο οποίο το έστειλα, σε όλους σας. Ξέρω ότι πάλι θα προσπαθήσετε να κρύψετε και αυτό το τελικό μήνυμα. Ή μπορείτε να το παραμελήσετε. Είμαι σίγουρος. Ποτέ δεν θα το εξηγήσεις στους ανθρώπους σου. Κυβερνάτε και τυφλώνετε τους ανθρώπους σας με το πρόσχημα της εθνικής ασφάλειας και της ανησυχίας. Κάθε ένας από εσάς που είναι κυβερνήτες του λαού σας κρύβεται, παραμελεί, γελάει, με τα μηνύματα, λόγω της ιστορίας που εμφανίστηκαν στα χέρια σας, τα κάνετε όλα αυτά, γιατί ποτέ και ποτέ δεν πίστευε στα λόγια του Θεού, αλλά θα πρέπει να είστε σίγουροι γι' αυτό, θα ξυπνήσετε, όταν ο θάνατος σας περιμένει και θα σας απομακρύνει για πάντα. Είμαι απόλυτα σίγουρος, λόγω της αλαζονίας σας και της πετρώχτης της καρδιάς σας δεν σκέφτεστε καν να δώσετε τον εαυτό σας στον παντοδύναμο Θεό. Αντίθετα θα προσπαθήσετε, όπως κάνατε πριν και ακόμα κάνετε. Η υπερθέρμανση του πλανήτη, για την οποία ανησυχείτε, θα είναι χειρότερη, ιδιαίτερα, εκείνοι που ονομάζονται κράτη G8, θα δουν τι συμβαίνει με τις δικές τους καταστάσεις, την πυρκαγιά που τους καταναλώνει, θα τους διαβεβαιώσει. Όσοι θα επιβιώσουν, οι ερχόμενες θανατηφόρες καταστροφές, θα είναι λίγοι σε αριθμό. Και αυτοί που θα αποκλειστούν, είναι πάρα πολλοί, στο συνολικό τους αριθμό. Η εποχή της μοιχείας, θα μαραθεί, με όσους ζουν μαζί της, και πρέπει να πεθάνει μαζί του. Σε οποιοδήποτε σύστημα και με τον τρόπο που προσπαθείτε, να αντισταθείτε στην επερχόμενη θανατηφόρα καταστροφή, δεν μπορείτε να το σταματήσετε, από το να συμβεί. Σας είπα τα κύρια πράγματα, όχι όλα, αλλά στη διαδικασία θα το καταλάβετε. Θα είναι καλύτερο, να το εξηγήσεις στους πολίτες σου, αν κρύβεται, όπως είχατε κάνει πριν δεν τον ενοχλώ, μπορείτε να το δοκιμάσετε και πρέπει να είστε σίγουροι ότι θα το πληρώσετε. Έχω τελειώσει το μήνυμα μου, απλώς πάρτε αυτήν τη συμβουλή και κάντε το ανάλογα. 1. Δώστε το αντίγραφο αυτού του μηνύματος, σε όλους όσους ενδιαφέρονται και αν πιστεύετε ότι πρέπει να το γνωρίζει. 2. Μεταφράστε το, σε οποιαδήποτε γλώσσα το θέλετε, ότι πρέπει να διανεμηθεί. 3. Αν διανύμετε αυτό το μήνυμα, αυτό είναι ισοδύναμο, εξυπηρετούν τις διαθήκες και τις παραγγελίες του Θεού, έτσι ποτέ δεν θα πρέπει να μείνει στο σκοτάδι. Αυτή είναι η εγγύησή σας. Αν τα καταφέρετε καλά, η ανταλλαγή θα είναι, για να το δείτε από έλεος. 4. Κάθε φορά που διανέμετε, αυτό το μήνυμα, μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσετε ορισμένα εμπόδια, αλλά μην ενοχλείτε και μην το δίνετε προσοχή, αλλά κάνετε όπως σας διατάζει να κάνετε. Εκείνοι που είναι εμπόδια, δεν θα χαθούν ποτέ, χωρίς να υποστούν τιμωρία. 5. Ο καθένας έχει το δικαίωμα. Ακόμα και να μην το διαβάσει, ή μπορεί να επικρίνει, ή να προσβάλλει, οτιδήποτε θέλει να πει, ας τους πει. Σας λέω, δεν θα τους δείτε ποτέ όπως είναι τώρα. 6. Κάθε κυβέρνηση και θεσμός κάθε έθνους που πρόκειται να κάνουν τις αρνητικές ενέργειες και προσπαθώντας να αντισταθούν το μήνυμα, από τη διανομή, σας διαβεβαιώνω, δεν θα τους δοθεί έλεος. 7. Κάθε κυβέρνηση, θα αναγκαστεί, να πει αυτό το μήνυμα, σε όλους τους πολίτες του, αλλά θα πάει να το κάνει, αφού υπέστησαν κάποια οδυνηρή τιμωρία. Όσοι αποφεύγουν τον κίνδυνο και το καθιστούν σαφές στο κοινό, είναι αληθινά, υπεύθυνα και γνήσια πρόσωπα. 8. Όλα που εξηγούνται, σε αυτό το μήνυμα, θα γίνουν και τίποτα δεν παραμένει άκυρο. 9. Πρέπει να προσπαθήσετε να σώσετε τον αδελφό, την αδελφή, τη μητέρα, τον πατέρα, τους φίλους και τους συγγενείς σας. Θα πρέπει να πω για τους άλλους, όπως γνωρίζετε, οι άλλοι πρέπει να γνωρίζουν πάρα πολύ. 10. Δεν υπάρχει χρόνος, έχει απομείνει, αυτό είναι ήδη επάνω. Μην διστάσετε λοιπόν, να πείτε, σε όλους εσάς που πιστεύετε ότι είναι αυτοί που σας ενδιαφέρουν.
11. Ο καθένας που άκουσε και διάβασε αυτό το μήνυμα, εξαρτάται από αυτόν, για να επιλέξει, δηλαδή τον πιο σκοτεινό τρόπο, ή το μονοπάτι του φωτός, και η ζωή ή ο θάνατος, και οι δύο αυτές επιλογές είναι μέσα. Τα χέρια του. Κάθε ένας από εσάς πρέπει να αποφασίσετε τις επόμενες μέρες σας, επιλέγοντας, από το κακό και το καλό. 12. Ο καθένας που προσπάθησε το καλύτερο του, να ενημερώσει τους άλλους, έχει κάνει την υποχρέωση του και θα πληρωθεί από τον παντοδύναμο Θεό. 13. Είμαστε αξιόπιστοι υπηρέτες και γη του Θεού ο παντοδύναμος. Είμαστε οι αγγελιοφόροι του και ομιλητές, στο οποίο έχουμε το δικαίωμα, να σας μεταφέρουμε το μήνυμα του, σε ανθρώπινες φυλές. 14. Σε κάθε σελίδα, θα έχετε ένα σημείωμα ποδιών και πρέπει να το διαβάσετε. Όλες οι σημειώσεις ποδιών αναφέρονται, στην Αγία Γραφή, λόγια του παντοδύναμου Θεού. 15. Ο κόσμος στο σύνολο του, θα κριθεί, με τα παντοδύναμα λόγια του Θεού, ότι είναι η Ιερή Βίβλος που το γνωρίζετε, για τουλάχιστον 7.500 χρόνια. 16. Δεν είναι η Ιερή Βίβλος που αλλάξατε, σβήσατε, αφαιρέσατε και ερμηνεύσατε, όπως σας αρέσει. Αλλά η μόνη ευανάγνωστη Βίβλος, σε μια αναφορά είναι, η Ιερή Βίβλος του Τέβαχντο, ότι είναι γραμμένο στα αμαρικά. Έτσι μπορείτε να το μεταφράσετε, σε οποιαδήποτε γλώσσα χρειάζεστε. Στα αμαρικά το ονομάζουμε, «Εμάενιά, αντιού». 17. Ακόμα και αν η άλλη Αγία Γραφή, αφαιρείτε και τροποποιείτε, για την αρχική αναφορά μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, αλλά να φιλτράρετε και να βγείτε με την αληθινή λέξη του παντοδύναμου Θεού. Είναι καλύτερα να αναφέρετε, στην Αγία Γραφή Σμανιάχα της Ορθόδοξης Εκκλησίας Τέβαχντο της Αιθιοπίας, στα αμαρικά. 18. Στο αμαρικά επεξεργασμένο μήνυμα, έχω γράψει το μήνυμα λεπτομερώς, ώστε να μπορείτε να το μεταφράσετε και να λάβετε όλο το περιεχόμενο των λεπτομερών μηνυμάτων και να ενημερωθείτε πλήρως. 27 Μαΐου 2000 Αιθιοπικό ημερολόγιο. Ευχαριστώ για τον παντοδύναμο Θεό. Έχουμε επενέσει το ιερό του όνομα, αφήνει τον πατέρα μας, τον δημιουργό και τον εξοικονόμηση λόρδου να είναι αληθινός έμπιστος. Παιδιά, για όσους δεν γνωρίζουν την αλήθεια, τυφλοί διπλωμένοι από τον διάβολο και που είναι καλοί, ειλικρινείς και που έχουν σπασμένη καρδιά, προσεύχομαι να αφήσω τον αγαπημένο μου πατέρα, τον παντοδύναμο Θεό να του σώσει. Με δική σας ειλικρίνεια, από έναν άπορο υπηρέτη του παντοδύναμου Θεού. Ρωμανιά, 1, Εζεκιέλ 14-12-20, Εζεκιέλ 16-31-34. Ιαία, 40-6-8. Πάροχη Β, 7. Πάροχες, 6-26-35. Ιαία, 57-11-13. Ειδοποίηση. Μια σύμβουλη B. Οποιοςδήποτε από εσάς, όταν διαβάζετε αυτό το μήνυμα, μπορεί να γεμίσετε πολύ ανησυχία, λέω ότι είναι καλό. Αλλά η ανησυχία σας πρέπει να ολοκληρωθεί προσευχόμενος νηστεία και μετάνοια, στον αγαπημένο σας Θεό. Σε όποια πίστη είστε και όπου και αν ζείτε. Όποια θρησκεία και αν είστε, ζητήστε Του για το ευγενικό χέρι Του, από την καρδιά και την ψυχή σας.